Σας ρώτησα και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και δεν μου δώσατε απάντηση. Ήδη, κατά την απολογία σας, είπατε ότι μιλήσατε στο βιβλίο σας μόνον για πολιτικές ευθύνες και όχι για ποινικές. Όμως, στη σελίδα 12 του βιβλίου σας, λέτε: «Δεν μπορώ όμως να σταθώ ασυγκίνητος τη στιγμή που μία ολόκληρη παράταξη που κυβερνούσε τον τόπο 8 ολόκληρα χρόνια με επικεφαλής ένα ηγέτη που αναμφισβήτητα συνεκίνησε και συγκινεί τον αγνό δημοκρατικό λαό, όχι μόνο μου πρόδωσε τις ελπίδες, αλλά ταυτόχρονα αποδείχθηκε απαράδεκτη στις μεθοδεύσεις της, προκειμένου να αποφύγει πολιτικές, ακόμη και ποινικές ευθύνες στελεχών της». Ποια στελέχη εννοείται και ποιες ποινικές ευθύνες? Κύριε Πρόεδρε, είναι γενικότερη η έκφραση και είναι σαφής να αποφύγει πολιτικές ευθύνες, ακόμη και ποινικές. Ναι. Εννοείται αν υπάρχουν. Δεν ήμουν εγώ εκείνος ο οποίος μπορούσα εις το κείμενο αυτό να διαπιστώσω την ύπαρξη ποινικών ευθυνών, έστω αν υπήρχε και η πιθανότητα υποψίας. Ταυτόχρονα όμως θα δείτε, και αυτό έχει γραφτεί κάτω από ένα κλίμα, κάτω από μια συγκεκριμένη εποχή, θα δείτε επίσης ότι στην σελίδα, το λέω αυτό σε συνάρτηση με την έκφραση αυτή, στη σελίδα 232, κοιτάξτε, με συγχωρείτε, παίζει ρόλο, παίζει ρόλο γιατί μιλάω και αλλού για ποινικές ευθύνες. Ναι, μιλάτε σε πάρα πολλά σημεία για πραγματικούς ενόχους. Λέτε στη σελίδα 16. Με άλλωστε, πρέπει να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Στη 232 σελίδα, ναι, γράφω. Μήπως θα πρέπει να τα ακούσετε όλα για να δώσετε τελική απάντηση. Μάλιστα. Λέτε στη σελίδα 16, άλλωστε οι ένοχοι τους συνενόχους καλύπτουν, επιβαρύνοντας μόνον αθώους. Στην ίδια σελίδα λέτε ότι ο Πρωθυπουργός, μιλώντας, ο τότε Πρωθυπουργός, σε ραδιοφωνικό σταθμό, είπε: «Εμείς ξεκινήσαμε την κάθαρση τιμωρώντας σκληρά ενόχους των σκανδάλων». Επίσης, στη σελίδα 17 λέτε: «Για τους λόγους αυτούς και επειδή είμαι βέβαιος ότι οι προεκλογικές σκοπιμότητες σας οδηγούν στη σπήλωση κτλ., μόνο και μόνο για να παρουσιάζονται αμόλυντοι και καθαροί οι πραγματικοί ένοχοι». Η πραγματική ένοχη. Και περί πραγματικών ενόχων μιλάτε και σε άλλες σελίδες, νομίζω στην 75 του βιβλίου σας. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, μιλάτε για ενόχους. Βεβαίως. Μιλάτε για ενόχους του σκανδάλου, πραγματικούς ενόχους, την απόκρυψη των σκοπίων, των οποίων απεσκόπη η δική σας ενοχοποίηση. Και θα ήθελα επ' αυτών να μου πείτε. Είναι γνωστό, κύριε Πρόεδρε. Ποιους εννοείτε πραγματικούς ενόχους? Είναι γνωστό ότι η υπόθεση Πέτσου ξεκίνησε με τη συνέντευξη Βακάλη. Είναι επίσης γνωστό ότι ο Βακάλης ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Είναι επίσης γνωστό ότι χειρίζεται μερικά ή όλα, δεν το γνωρίζω αυτό, θέματα των ΔΕΚΟ. Ξεκινώντας λοιπόν αυτή η επίθεση του τύπου εκείνη την εποχή από ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με ταυτόχρονη αποπομπή μου από τους συνδυασμούς, με έκφραση βασικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ότι εμείς τιμωρήσαμε δι' αυτού του τρόπου τους ενόχους, αποπέμποντάς τους από τους συνδυασμούς, ευνόητο είναι να αισθάνομαι ότι υπάρχουν ένοχοι. Ένοχος είναι και ο πολιτικός ένοχος, δεν είναι μόνο ο ποινικός ένοχος. Μέσα όμως εις τις ομιλίες μου, απολογίες στη Βουλή και μέσα εις το βιβλίο γενικότερα, διαπιστώνεται η ανάγκη που έχω να ευρεθούν αυτοί οι ένοχοι οι οποίοι δημιούργησαν αφενός με εξυλαστήρια θύματα, αφετέρου δε με ένα πέπλο καπνού, δημιούργησαν την εντύπωση ότι άλλοι μπορεί να είναι εκτός από τους πραγματικούς. Γι' αυτό ήθελα να αναφερθώ στη σελίδα 232, κύριε Πρόεδρε, του βιβλίου, η οποία είναι σαφεστάτη όσον αφορά ακόμη και την Τράπεζα της Ελλάδος. Γράφω στη σελίδα 232 μια πιο προχωρημένη σκέψη που πρέπει να αξιολογηθεί από την νομική ποινική της πλευρά είναι η εξής. Και αναφέρω την όλη υπόθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφέροντας νομική παύλα ποινική της πλευρά. Σημαίνει, γράφοντας το βιβλίο αυτό, ότι θεωρούσα
εκείνη τη στιγμή ότι έχει ποινικές ευθύνες ο κύριος Χαλκιάς. Δεν είναι θέμα δικό μου. Γι' αυτό το αναζήτησα και στις ομιλίες μου στη Βουλή, το αναζήτησα και στην Προανακριτική Επιτροπή. Διερευνήστε τους πιθανούς ενόχους. Είχα δηλώσει από την αρχή, κύριε Πρόεδρε, ότι πρόκειται περί υπαρκτού σκανδάλου. Ότι υπάρχουν ένοχοι. Αν η ενοχή αυτή είναι πολιτική ή ποινική, δεν ήταν θέμα δικό μου. Αλλά το κλίμα της εποχής, ο τρόπος του κόμματος που υπηρέτησα, όπως σας είπα, πιστά, η αποπομπή μου από τους συνδυασμούς, ο τρόπος συμπεριφοράς μου έδωσε τη δυνατότητα να βγάλω πολλά συμπεράσματα, τα οποία ίσως σε μερικές γραμμές, κάτω από το βάρος αυτής της ψυχικής πίεσης και μετά από μία απόπειρα της 17ης Νοέμβρη, μου δημιούργησε γραφίδα σκληρότερη της πραγματικότητας. Πάντως αυτές οι περικοπές αφενός μεν αφήνουν τουλάχιστον να εννοηθεί ότι υπάρχουν πραγματικοί ένοχοι στη συγκάλυψη των οποίων απεσκόπη η δική σας ενοχοποίηση, όπως είπα, και αφετέρου ότι αναγνωρίζετε πως ορισμένα στελέχη της παρατάξεως στην οποία είσαστε βουλευτής σας είχαν συμπεριλάβει μεταξύ των ενόχων. Μπορεί. Βεβαίως. Διότι, κύριε Πρόεδρε, όταν δεν έχω καμία σχέση με τις ΔΕΚΟ εγώ και παρουσιάζομαι εκείνη την εποχή σαν αιμοδότης της Τράπεζας Κρήτης από τις ΔΕΚΟ, όταν το παρουσιάζει μια προκήρυξη τρομοκρατικής ομάδας, όταν δεν συμμετέχω στους συνδυασμούς όπως συμμετείχαν άλλοι συναδελφοί μου οι οποίοι παρεπέμφθησαν, όταν δεν έχω καμία συμπαράσταση, όταν οι διοικητές, έστω και εκ των υστέρων, βγαίνουν και λένε ο Πέτσος δεν μας έδωσε εντολή και εγώ παραπέμπομαι, έστω και για μία ΔΕΚΟ, μετά από μία διαδικασία πρόκειρο της Προανακριτικής Επιτροπής, είναι απίθανο να οδηγηθώ σε τέτοιες σκέψεις. Στη σελίδα 23 λέτε: στο τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου 87, με πήρε στο τηλέφωνο η ιδιαίτερα γραμματεύση του Πρωθυπουργού, κυρία Αγγέλα Κοκόλα. Σελίδα, είπατε. 23. Η οποία μου είπε στο τέλος ότι ο Πρωθυπουργός επιθυμούσε να συναντήσω τον Γάμα Κοσκοτά για ένα θέμα. Μάλιστα. Ενόψει το ότι ο τότε Πρωθυπουργός, όπως ο κύριος Τσοβόλας τουλάχιστον επιβεβαίωσε, ουδέποτε επί 8 χρόνια του τηλεφώνησε. Πώς εξηγείτε τώρα να σας παρακαλέσει να δείτε τον κύριο Κοσκοτά? Το γεγονός είναι αναμφισβήτητο. Το είχα δηλώσει από την αρχή και μάλιστα στη Βουλή είπα για να τον δω για δύο θέματα. Το ένα θέμα ήταν της Παλίνης, αλλά δεν υπήρχε θέμα τότε διότι υπήρχε η απόφαση και δεν το συζητήσαμε. Και το δεύτερο θέμα ήταν η επένδυση της βιομηχανίας Ασετιλίνης. Ήταν τα δύο αυτά θέματα τα οποία συγκεκριμένα μου ελέγχθησαν από το τηλέφωνο. Πώς το εξηγώ σήμερα? Το εξηγώ ότι ένας επιχειρηματίας είδε τον Πρωθυπουργό. Εγώ δεν γνωρίζω ποιες άλλες συναντήσεις υπήρχαν. Δεν γνωρίζω τι μπορεί συζήτηση να έγινε μεταξύ τους. Αυτό δεν το γνωρίζω. Και εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον προκειμένου να κλειστεί ένα ραντεβού. Ένα ενδιαφέρον όμως που δεν αποσκοπεί στο να παρανομήσει ο Υπουργός, διότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο θέμα το οποίο μου είπε ή ο ίδιος ή ιδιαίτερα του ότι πρέπει να εκτελέσω. Ήταν γενικός για δύο θέματα. Μάλιστα. Στη σελίδα 24 επίσης αναφέρεστε στη συνάντηση αυτή του Κοσκοτά και ημών ημέρα Σάββατος του Υπουργείου Βιομηχανίας και λέτε τα θέματα που συζητήσατε και στο τέλος της σελίδας αυτής λέτε το άλλο θέμα που απασχόλησε την ημίωρη σχεδόν συνάντησή μας, την πρώτη συνάντησή μας, ήταν το θέμα του ύψους των κτηρίων της εκδοτικής εγκατάστασης στην Παλίνη Αττικής. Μάλιστα. Δηλαδή παραδέχθηκε ο Κοσκοτάς ότι είχε υπερβεί το ύψος? Όχι, όχι. Το επιτρεπόμενο? Όχι, όχι. Το ύψος είναι γενικότερα το θέμα της Παλίνης. Έγινε συζήτηση για το θέμα της Παλίνης, της μηχανολογικής επέκτασης, λόγω των υψηλών μηχανημάτων που είχε αναγκαιότητα μεγαλύτερο ύψος. Αλλά όπως απεδείχθη, κύριε Πρόεδρε, η συνάντηση αυτή έγινε στις 7 Μαρτίου. Κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα, έγινε σας προσέχω. Έγινε στις 7 Μαρτίου. Απλώς, επειδή κοιτάζω το κείμενο. Έγινε στις 7 Μαρτίου. Στις 7 Μαρτίου υπήρχε η απόφαση της κυρίας Βάσος Παπαδρέου, η οποία είχε ημερομηνία 12 Ιανουαρίου του 1987. Η απόρριψη του κυρίου Νομάρχου έγινε στις 24 Απριλίου του 1987. Όταν λοιπόν συζητήθηκε με τον Κοσκοτά το θέμα αυτό, είπα εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Υπέγραψε η κυρία Βάσο Παπανδρέου, βρίσκεται η υπόθεση, όπως μου έλεγε εκείνος, εγώ δεν το ήξερα, εις τον νομάρχη και εκείνος θα εκδώσει την θετική απόφασή του. Δεν ήξερα ότι θα υπάρχει
απόφαση αρνητική, τότε έγινε η συνάντηση η οποία έχει αποδειχθεί και από το ημερολόγιο της κυρίας Μαυρομάτη και από το ραντεβού το συγκεκριμένο και από το ημερολόγιο το δικό μου και από την κατάθεση του κυρίου Κοσκοτά και της κυρίας Μαυρομάτη. Επίσης στη σελίδα 30 γράφεται ότι στο εισηγητικό προς τη Βουλή αντιπόρισμα των βουλευτών της ΠΑΣΟΚ, του ΠΑΣΟΚ, έτσι, αναφέρουν ότι η σαθρή αυτή κατηγορία χρήζει περαιτέρω ερεύνηση από τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, και στο αντιπόρισμά τους οι συνάδελφοί σας ζητούσαν την έρευνα από τη δικαιοσύνη. Ναι, έτσι. Το είπα και στην απολογία μου. Γιατί εδώ υβριζόμεθα διότι ψάχνουμε. Κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό το, γι' αυτό το ρωτώ. Γιατί υβριζόμεθα από παντού διότι ρωτάμε. Επάνω σε αυτό ήταν και η πικρία μου την οποία εξέφρασα κατά τον πλέον έντονο τρόπο. Εζητείται η δικαστική διερεύνηση σε δύο θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν τα ΕΛΤΑ. Μάλιστα. Οι συζητήσεις που έγιναν και προκύπτουν από τα πρακτικά της Βουλής, το συναδέλφο μου στη Βουλή, έλεγαν πλην του κυρίου Κακλαμάνη που είπε αθώος είναι και ο Πέτσος. Το ενθυμούμε διότι έχω διαβάσει όλα τα πρακτικά. Ότι ο κύριος Βουρνάς είναι αθώος. Απ' την άλλη μεριά χρήζει δικαστικής έρευνας η περίπτωση Πέτσου του ηθικού αυτούργου, ενώ ο φυσικός αυτούργος είναι αθώος. Δεύτερον, οι υποθέσεις, το δεύτερο θέμα, του χρηματισμού για τους σωματοφύλακες στο αντιπόρισμα αυτό, που ήταν ψευδομάρτυρες για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ίσως ήταν μάρτυρες που χρήζουν ειδικής έρευνας από ένα ειδικό δικαστήριο για τον Πέτσο. Βγάζω έξω την Παλίνη. Γιατί η Παλίνη δεν υπήρχε στην ανακοίνωση της Καρλάτου Κρουσταλάκη. Και ως εκ τούτου απορούσα. Γιατί χρειάζεται δικαστική έρευνα ένας ηθικός αυτουργός που δεν έχει φυσικό αυτουργό για την τέλεση ενός αδικήματος. Ήταν ή δεν ήταν εύλογο το ερώτημά μου. Δεν ήταν εύλογη η πικρία μου με μια σειρά κινηματογραφικών γεγονότων που δεν μου δίναν τη δυνατότητα να σκεφτώ παρά μόνο ότι υπήρχε η πιθανότητα να συγκαλυφθεί κάποιος ή κάποιοι ένοχοι, άσχετοι αυτοί αν ανήκαν στην παρεξουσία ή όχι, και να δεθεί εις την καθαρτήριον πειρά ένας υπουργός. Μάλιστα. Στη σελίδα 56 αναφέρεται σε κάποιον κύριο Μπαλέρμπα. Τι είναι ο κύριος Μπαλέρμπας? Ο κύριος Μπαλέρμπας ήταν αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΟΤΕ επί εποχής Θεοφάνου Στόμπρα. Λέτε λοιπόν, ο δεύτερος, ο Μπαλέρμπας, ήταν ένας άνθρωπος καθαρά τεχνοκράτης, πιστεύω με ελάχιστες διοικητικές ικανότητες, ο οποίος όμως στηριζόταν εκείνη την εποχή από τον ιδιαίτερο γραμματέα του Πρωθυπουργού Μιγάλη Ζάγκα και τον Γιώργο Λούβαρη. Δηλαδή, ο κύριος Λούβαρης στήριζε παράγοντες και διοικητές γενικούς διευθυντές οργανισμών. Η στήριξη, κατά την άποψή σας, η στήριξη έχει την εξής έννοια. Υπήρχε μια φιλία όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, και αυτό το έμαθα και εκ των υστέρων βεβαίως, δεν το ήξερα εκείνη την εποχή, η οποία είχε μια φιλική σχέση, ο τότε αναπληρωτής γενικός διευθυντής, με τον κύριο Λούβαρη και με τον κύριο Ζιάκα. Και αυτήν την αντίληψη την απεκόμισα όταν υπήρχε μια αντιδικία μεταξύ των δύο ανδρών, ποιος θα έχει κατά τη διάρκεια μόνον της τετραμήνου υπουργίας μου στο Υπουργείο Μεταφορών, ποιος θα έχει περισσότερες ή λιγότερες αρμοδιότητες όσον αφορά την διοίκηση του ΟΤΕ. Τότε διεπίστωσα ότι υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον, όχι για το Λούβαρη, αλλά μετά εκ των υστέρων και στις ανακρίσεις οι οποίες γινόντουσαν και στους ανακριτάς που πηγαίναν και κατέθεταν. Όσοι κατέθεταν, ο κύριος Λούβαρης νομίζω πήγαινε με το αυτοκίνητο του κυρίου Μπαλέρμπα. Επειδή το βιβλίο λοιπόν γράφτηκε μετά από όλη αυτή την προανακριτική διαδικασία, γι' αυτό έγραψα ότι υπάρχει πιθανότητα σε αυτό το σχέδιο. Στη σελίδα 75 λέτε μια φορά περιστατέλει περίπου Σεπτέμβριο 88 βρισκόμενο στο γραφείο του Α. Λιβάνη, Γενικού Διευθυντή του Πρωθυπουργού, απευθυνόμενος σε μένα και τελείως αποσπασματικά μου είπε: «Δεν βλέπω καλά τα πράγματα. Είναι πολύ αδιφάγος αυτός ο Κοσκοτάς. Με ανησυχεί». Δώσατε συνέχεια στη συζήτηση, τον ρωτήσατε τι ακριβώς ανησυχούσε τον κύριο Λιβάνη. Τα τέλη του Σεπτέμβριου του 1988. Ναι. Όχι, διαπίστωσα εκείνη τη στιγμή αυτό που υπήρχε στην ατμόσφαιρα, ότι ο Αντώνης ο Λιβάνης ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν έβλεπε με καλό μάτι τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Κοσκοτά. Δεν τον ρωτήσατε, δεν ζητήσατε, τι σας ανησυχεί? Όχι, αυτά, ξέρετε κύριε Πρόεδρε, τον κύριο Λιβάνη τον βλέπαμε μέσα, πηγαίναμε, ήταν 2-3, μπορεί να άνοιξε εκείνη τη στιγμή η πόρτα και να μην συνεχίσει και η συζήτηση. Απλώς είπα, έχεις δίκιο. Και αυτό το ξέρει και ο κύριος Λιβάνης.
Τώρα, πότε σας επισκέφθηκε ακριβώς? Την αδιφάγω, τη λέξη αδιφάγω. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, τη λέξη αδιφάγω. Αλλά μπορεί να μην δεν έχει σχέση με υπεξαιρέσεις. Καλά, εντάξει. Όχι. Ναι, είναι μια... Αδιφάγω είναι η επαγγελματική δραστηριότητα η οποία διοχετεύεται παντού. Ακριβώς. Ήταν τέταρτη, ήταν τρίτη. Πότε σας επισκέφθη ο Κοσκοτάς στο σπίτι σας, μπορείτε να μας πείτε? Λέτε στο τέλος Αυγούστου, δηλαδή πότε ακριβώς? Τέλος Αυγούστου. Κύριε Πρόεδρε, από τις καταθέσεις των διαφόρων μαρτύρων υπολογίζω ότι ήταν 29 Αυγούστου. 29. Διότι εγώ έλειπα μέχρι την 25η, 24η Αυγούστου έλειπα στο Πακιστάν, στην κηδεία του Ζία Ουλκάκ. Επανήλθα και αυτό έγινε λίγες μέρες μετά. Δεν υπήρχε όμως σημειωμένο ούτε στο μπλοκ το δικό μου. Μάλιστα. Ούτε στο μπλοκ της ιδιαίτερας γραμματείας αυτό το ραντεβού, μόνο έγινε το ραντεβού τηλεφωνικός ή στα Υπουργείο, ή στο Υπουργείο όταν ήμουν εγώ. Η άδεια για την έγκριση του δίποτο πούλμαν του Κοτσίδη εγκρίθηκε, λέτε, στη σελίδα 76 του βιβλίου σας, 24/8/88. Μάλιστα. Σελίδα, σελίδα. 76. Μάλιστα. Ναι. Τότε εγκρίθηκε αυτή η άδεια. Μάλιστα. Υπάρχει και κατάθεση σχετική, ναι, του εγγράφου από το Υπουργείο. Διαρωτώ με, αφού λοιπόν χρειάστηκε ένας τραπεζίτης να έρθει προσωπικός απόγευμα Αυγούστου σε ώρα που θα έπρεπε να πάει να αναπαυθεί, να σας φέρει τα χαρτιά του πούλμαν του Ολυμπιακού, και αφού υπήρχε το προηγούμενο αυτό της εγκρίσεως του Κοτσίρη, γιατί χρειάστηκε να αλλάξει η κυβέρνηση και να έρθει άλλος υπουργός να εγκρίνει? Γιατί δηλαδή αυτή η μεγάλη καθυστέρηση, αφού το θέμα ήταν τόσο επίγον να το φέρει προσωπικά, γιατί δεν προχωρήσατε αμέσως στην έγκριση? Όχι, όχι. Δεν ήταν έτσι το θέμα, κύριε Πρόεδρε. Για να δούμε. Πρώτον, ο Κοσκοτάς φεύγοντας από την τράπεζα, από ό,τι ενθυμούμε, και μετά από όλη τη διαδικασία, διότι μην νομίζετε ότι αυτά εκείνη την εποχή ήταν δυνατόν κανείς να τα αποτυπώσει κατά τον τρόπο να τα χρησιμοποιήσει σήμερα με λεπτομέρειες. Έφευγε από την τράπεζα και πήγαινε προς το σπίτι. Μάλιστα. Τόνισα, όταν Ιστερόπουλος και φέρε μου αντίγραφα, κύριε Πρόεδρε, του Πούλμαν, εις το απονόστε να τα δώσω στις υπηρεσίες να δω τι γίνεται. Διαμαρτυρόμενος, διότι είχε η άδεια του Κοτσίδη, η οποία εγκρίθηκε στις 24 του μηνός. Και λαμβανωμένο υπόψη ότι η γνώση της εγκρίσεως αυτής της αδείας προήγεται από το γεγονός ότι το ίδιο γραφείο το μηχανολογικό εφήρμοσε, υπέβαλε τις αιτήσεις και όλα τα χαρτιά. Το ίδιο γραφείο. Ναι. Και τα υπέβαλε την ίδια μέρα για να εγκριθούν και τα δύο. Το ένα εγκρίθηκε. Το άλλο το έδωσε στη διευθύντρια του πολιτικού γραφείου, τον Φάκελ Όλο, με αντίγραφα, μερικά αντίγραφα των μηχανολογικών σχεδίων, προκειμένου να προχωρήσει υπόθεση. Έκτοτε, δεν έδωσα καμία σημασία. Το μόνο το οποίο άκουσα είναι ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία πλέον έλυσε το γραφείο και η υπηρεσία για το πούλμαν αυτό, όσον αφορά το όνομα που ήταν γραμμένο το πούλμαν. Δεν ήταν δηλαδή στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ήταν σε κάποιο όνομα Κοσκοτά. Μάλιστα. Σταύρου Κοσκοτά, Γιώργου Κοσκοτά, μάλιστα, δεν ξέρω πού. Και εκεί είχε την αδυναμία η υπηρεσία να εκτελέσει το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν εγώ έφυγα μετά από 2,5 μήνες και καθυστέρησε, φαίνεται, και τόσο πολύ που και μετά από τις εκλογές δόθηκε η άδεια. Ναι, ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Το ερώτημα το οποίο γεννάτε και θα πρέπει να παραδεχτείτε ευλόγως, ότι δηλαδή αφού ήρθε και παρεπονέθη ότι το δικό του πούλμαν δεν είχε εγκριθεί, έστω γιατί να παρέλθουν αυτό το διάστημα και να μην αμέσως επακολουθήσει η έγκριση, αφού αν ο λόγος αυτός της επισκέψεως ήταν, θα έπρεπε δικαιολογημένα, λογικά, να επακολουθήσει η έγκριση του της αν υπήρχαν οι δυνατότητες. Μετά παίρνουν και όλες οι υποθέσεις που έχω χειριστεί, κύριε Πρόεδρε. Στα 5 Υπουργεία. Ενώ τότε το έφερε προσωπικά στον Υπουργό. Βεβαίως. Παίρνε την υπηρεσιακή οδό για μένα. Όλες οι περιπτώσεις αυτές. Δεν είχα τη δυνατότητα εγώ μετά να ελέγξω ή να καλέσω τους διευθυντάς. Όχι. Αυτό ήταν δουλειές ρουτίνας. Ναι, αλλά τα έφερε ένας πρόεδρος μιας τράπεζας, τον οποίο για να δεχτείτε στο σπίτι σας, βεβαίως. Μα δεν ήταν η πρώτη φορά, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά το Κοσκοτά. Ήταν η δεύτερη φορά που λέω τον οποίο για να δεχτείτε, θα πει ότι εν πάση περιπτώσει την εποχή εκείνη του αναγνωρίζετε κάποιο κύρος. Γι' αυτό και τον δεχτήκατε. Εγώ σε όλους αναγνωρίζω κύρος μέχρι όταν αποδειχθεί το αντίθετο. Ωραία. Λοιπόν, θα έπρεπε λογικός να επακολουθήσει μια άμεση αντιμετώπιση του αιτήματός του.
Προσέξτε αφού το, και στο σπίτι. Πάρτε το κύριε Μητώση, πάρτε και δέστε το θέμα, γιατί τελειώσαμε του Κοτσίδη και δεν τελείωσε αυτό. Και το μόνο που έμαθα είναι ότι υπάρχουν θέματα νομιμοποιήσεως του ονόματος που είναι γραμμένο το Πούλμαν. Αυτή είναι η όλη υπόθεση. Ποιος είχε την πρωτοβουλία αυτής της συναντήσεως? Σας ρώτησα και κατά τη διαδικασία. Ναι, ο κύριος Κοσκοτάς. Ο Κοσκοτάς. Δηλαδή ένα τηλέφωνο. Βεβαίως εκείνος. Στη σελίδα 88 επίσης μιλάτε για, για κάποιο πάγωμα εντολής που δώσατε. Μάλιστα. Θα θέλατε να μας πείτε τι εννοείτε ακριβώς? Με όλη τα 88 μήπως εννοείται για το θέμα με τη λέξη. Ναι. Υπενθύμιζε με αυρότητα και βάζετε και θαυμαστικό το τηλέφωνο Λιβάνι και το προφορικό πάγωμα της εντολής. Μάλιστα. Τι εννοείτε? Όταν είχα κάνει εγώ το Πέλεξ την ημέρα εκείνα, όπως κατέθεσε ο κύριος Βουρνάς, ναι, και είχα πει να γίνει διαχειριστικός έλεγχος στα ΕΛΤΑ και είχε πάρει ο κύριος Λιβάνης την κυρία Μητώση και μετά πήρε στο σπίτι μου εμένα και μου είπε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτός ο διαχειριστικός έλεγχος. Εννοείται αυτό που μας είπε η... Όχι. Να μην γίνει. Είπα όχι, δεν στέλνω Τέλεξ το οποίο να ανακαλεί το πρώτο. Για μένα χρειάζεται να γίνει διαχειριστικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστάς και όχι από υπαλλήλους εσωτερικούς. Μόνον προφορικά μπορώ να το παγώσω εν αναμονή του πορίσματος που θα μου έφερνε ο κύριος Βουρνάς. Πράγματι το πόρισμα ήρθε σε 2 μέρες. Δεν πρόλαβα να διαπιστώσω κατά πόσον το πόρισμα αυτό ικανοποιούσε τις ανάγκες που εγώ πίστευα ότι πρέπει να έχει ένας διαχειριστικός έλεγχος, διότι έφυγε από το Υπουργείο Μεταφορών. Το μόνο όμως χαρακτηριστικό είναι ότι την ημέρα που ορκίστηκε νέος Υπουργός Μεταφορών και πρόκειτο εγώ να φύγω από το Υπουργείο Μεταφορών, παρουσία του κυρίου Βουρνά, παρουσία του νέου Υπουργού, του κυρίου Χαραλάμπους και μου, είχε αποκαλυφθεί η υπόθεση Γαλιανού και σαν τελευταία εντολή εντός εισαγωγικών, διότι θα ορκίζεται την επομένη άλλος Υπουργός, είπα να γίνει η μήνυση. Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση. Στη σελίδα 246, το τέλος, λέτε, αλήθεια δεν είναι ότι μετά την τηλεφωνική εναντίον μου απόπειρα των τρομοκρατών άδραξε την ευκαιρία. Γιατί λέτε τη σελίδα 246. Στο τέλος. Μάλιστα. Λέτε διάφορες αλήθειες, η πρώτη τελευταία. Αλήθεια δεν είναι ότι μετά την τηλεφωνική εναντίον μου απόπειρα των τρομοκρατών άδραξε την ευκαιρία οι επαγγελματίες εντός εισαγωγικών πρώην συναδελφοί μου ώστε να ανακράξουν ιδού ο ένοχος. Ποιους εννοείτε? Όλους εκείνους που και μετά την απόπειρα την τρομοκρατική, μετά την απόπειρα την τρομοκρατική, και υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς σε κάθε κόμμα, λένε να, και 10η Ευρώμη Νοέμβρη βρήκε τον πραγματικό ένοχο. Είναι εκείνοι που εκμεταλλεύονται τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τις πράξεις τους κατά το χειρότερο δυνατό τρόπο. Οι κύριοι κατήγοροι. Κύριε κατήγορη. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Μήπως διακόψουμε πρώτα και μετά αφήσουμε, γιατί θα έχουν πολλές ερωτήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Για να υπάρχει μια συνέχεια. Και να πούμε ένα καφέ. Διακόπτουμε για 40 λεπτά. Το οποίο κατέθεσαν και οι σωματοφύλακες, αλλά και ο κύριος Κοσκοτάς. Για να έρθει κανείς όταν πηγαίνει στην ΕΚΑΛ είναι 45 μέτρα. Εγώ περνάω κάθε μέρα από εκεί και έτσι ξέρω. Σας έχω δει κύριε Πρόεδρε. Δεν μένω τώρα εκεί, αλλά σας έχω δει να κάνετε βόλτες. 45 μέτρα. Λοιπόν, ορίστε κύριε κατήγορε. Κύριε Πέτσο, στην κατάθεσή σας στην Προανακριτική Επιτροπή δεχθήκατε ότι οι καταθέσεις στις ΔΕΚΟ ήταν αθρώες και συνεπώς έπρεπε να ερευνηθούν? Δέχθηκα ότι το διάστημα το οποίο... Σελίδα 149-150. Δεν αμφισβητώ αυτό. Όχι, να σας διευκολύνω. Απλώς και μόνο δεν ξέρω πώς ετέθη η ερώτηση και πώς υπάρχει απάντηση. Αλλά μπορώ να πω τώρα την απάντησή μου, άσχετα αν γνωρίζω την ερώτηση και τη δοθή απάντηση εκείνη τη στιγμή, διότι η άποψή μου δεν έχει μεταβληθεί. Έχω πει ότι αυτό που θεωρήθηκε κρίσιμο διάστημα, κακώς για μένα κρίσιμο διάστημα μπορεί να θεωρηθεί αυτό, γιατί αν έμπαινε επίτροπος μετά από 3 μήνες θα ήταν κρίσιμο διάστημα το επόμενο, θα ήταν εξάμενο, θα ήταν πριν και ούτω καθεξής.
υπήρξε μία διόγκωση του χρήματος των ΔΕΚΟ αλλά και των ιδιωτών στην Τράπεζα Κρήτης. Και είχα πει ότι πρέπει να ερευνηθεί. Δεχθήκατε σε ένα θέμα το οποίο εφήξατε και στην απολογία σας. Σε ερώτηση δική μου, δεχθήκατε ότι ήταν ανορθόδοξη η ενέργεια του Κοσκοτά να σας φέρει χαρτιά σπίτι σας και προχθές που σας είπα διαβάστε παρακάτω, αυτό εννοούσα. Είπατε ότι είναι ανορθόδοξη, μεν ποινικό αδίκημα, όχι. Μπορεί είπα να θεωρείται ανορθόδοξο. Αυτό είπα συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και μπορεί να θεωρείται ανορθόδοξο, μολονότι ορθόδοξα εγώ, στο σπίτι μου, δεχόμουν και δέχομαι, πάντοτε έχω ξεχωριστή είσοδο, πάντοτε ξεχωριστό γραφείο, οποιονδήποτε, εφόσον πολιτευόμουν βεβαίως, που είχε άμεση σχέση με τις εργασίες μου, διότι το 90% των απογευμάτων καταναλώνω στο σπίτι μου, σε γραφείο του σπιτιού μου. Εκεί που ήθελα να καταλήξω ήταν ότι εγώ τότε δεν σας είπα αυτά τα οποία διαβάσατε, διότι απομονώσατε μία φράση δική. Θα το διαβάσετε τώρα, να διαβάσουμε όλα. Όχι στο βιβλίο σας, γιατί δεν το έχει το βιβλίο σας. Όχι, να, διαβάσουμε, να διαβάσουμε την αυτή. Την. Έχω το απόσπασμα. Έχετε τμήμα. Εγώ σας είπα, ναι, μόνο του αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα. Όπως μόνη η συνέντευξη του Βακάλη του Λεβεντογιάννη μπορεί να μην αποδεικνύει τίποτα. Μόνη η κατάθεση του Βακάλη δεν αποδεικνύει τίποτα. Όλα μαζί μας δημιουργούν κάποιο πρόβλημα που πρέπει να ερευνήσουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι το ολοκληρωμένο. Για να μην περιοριστούμε σε ένα απόσπασμα. Με την κατάθεσή σας, επιβεβαιώσετε ή όχι αυτό που είπε ο Κοσκοτάς, πως μεσολάβησε ο ίδιος ο Ανδρέας να έρθετε σε επαφή με τον Κοσκοτά. Πρέπει δε να σας θυμίσω ότι ο Κοσκοτάς λέει ότι γι' αυτό επελέγει ο Πέτσος. Έτσι λέει. Δηλαδή, μέχρι πού φτάνουν τα ψέματα του Κοσκοτά, μέχρι εκεί που δέχεστε ότι σας τηλεφώνησε ή και το συμπέρασμά του. Εγώ δεν θα κάνω κριτική, κύριε Κωνσταντινίδη, κανένας μάρτυρα. Όπως δεν έχω κάνει μέχρι σήμερα και δεν έχω ζητήσει οποιαδήποτε διάταξη να εφαρμοστεί από το ειδικό δικαστήριο που έχει σχέση με ψευδομαρτυρίες. Έτσι και δεν θα κάνω κρίση για τα κατεθέντα από τον κύριο Κοσκοτά. Εκείνο που θέλω να σας πω όμως είναι ότι στην περίπτωση της γνωριμίας μου με τον Κοσκοτά ως υφυπουργός άμυνας είναι αυτό που από την αρχή είπα. Το είπα στην Εξεταστική Επιτροπή τότε που κανείς δεν είχε μιλήσει και είπε τον δέχτηκα κατόπιν τηλεφωνήματος της Διευθύντριας του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού, της κυρίας Κοκόλα. Αυτό λοιπόν το οποίο βεβαίωσε ο κ. Κοσκοτάς ενώπιόν σας και το οποίο είχα πει εγώ είναι γεγονός αναμφισβήτητο και δεν αποδεικνύεται μόνο από μένα και από εκείνον αλλά και από τους άλλους που εγνώριζαν το ραντεβού όπως η κυρία Μαυρομάτη, η οποία είχε σημειώσει και την ημερομηνία, όπως και ο Μακαρίτης ο Φιλιππόπουλος είχε δεχθεί την ημερομηνία εκείνη που το ραντεβού κλείστηκε από την κυρία Κοκόλα και για συγκεκριμένη ημέρα, ημέρα Σάββατο. Δεν το αμφισβητώ. Όπως και κάτι άλλο ήθελα να σας πω πάνω εδώ για να το ξεκαθαρίσουμε και ίσως σας αποτρέψω από νέες ερωτήσεις. Το θέμα της επίσκεψης Κοσκοτά για το φάκελο το έχω πει εγώ όταν δεν είχε μιλήσει κανείς. Το γνωστό. Το είχα πει στην Εξεταστική Επιτροπή. Δεν είχε πει κανείς ότι είχε έρθει ο Κοσκοτάς και μου φέρει συγκεκριμένα χαρτιά, τίποτα. Όλα οι μάρτυρες που υπέθεσαν έγιναν όλα αυτά. Αφού είπα εγώ στην Εξεταστική Επιτροπή, σαφέστατα ότι ήρθε για το συγκεκριμένο θέμα του Πούλμαν. Δεν απέκρυψα εγώ τίποτα. Ότι οποιαδήποτε ερώτηση κάνουμε δεν σημαίνει την οποιαδήποτε, το οποιοδήποτε συμπέρασμα. Όχι, έπρεπε να κάνουμε, ναι. Αυτό το είπατε πράγματι. Σε κάποια ερώτηση στη διαδικασία, σε κάποια επέμβασή σας, είπατε πως, εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι τι φάκελος ήταν, το θεωρώ πολύ φυσικό. Γιατί έχετε μονίμως την απέτηση να θυμούνται οι άλλοι τι φάκελος ήταν και τι διάσταση είχε και τι όγκων μπορούσε να έχει ένας φάκελος. Όταν εσείς ο ίδιος ο οποίος τον παραλάβατε το φάκελο, τον μπορούσατε να δείτε. Στο βαθμό που οι άλλοι με πιθανές καταθέσεις αρχίζουν και ομιλούν για το μέγεθος ενός φακέλου για να προσδώσουν σε μένα την κατηγορία του χρηματισμού, είμαι υποχρεωμένος και εγώ να ξύνω τη μνήμη μου χωρίς να έχω τη δυνατότητα να είμαι σαφής. Αν δεν το κάναν αυτό, ούτε η έρευνα της Προανακριτικής Επιτροπής προσπαθούσε
να δει κατά πόσον το μέγεθος του φακέλου ήταν δυνατόν να χωρέσει χρήματα ή καρδιά και ποια χαρτιά, τότε και εγώ δεν θα είχα την δυνατότητα να είμαι τόσο σαφής όσο θα έπρεπε να είμαι αν εγνώριζε ένα περιστατικό ότι θα καταλήξει σε μια ποινική διαδικασία αυτού του μέγεθους. Ναι, και είστε και δικηγόρος, κύριε Πέτσο, ένα μόνιμο επιχείρημα δικό σας είναι ότι επέρασαν τόσοι μάρτυρες και είπαν δεν ξέρω τίποτα για μένα. Δηλαδή, ειλικρινά, το θεωρείτε θέμα πλειοψηφίας σε μια μεγάλη δίκη όπου έχει πολλά παρακλάδια. Αντιλαμβάνεστε ή δεν αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορεί να ξέρουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο? Όλοι οι άλλοι είναι ανευσημασίες. Αλλήμα. Αν ψηφοφορία. Δηλαδή, αν είσαστε εσείς μόνος ή ο κ. Τσοβόλας κατηγορούμενος, θα είχαν κληθεί οι 110 μάρτυρες ή κάποιοι συγκεκριμένοι 7 που φέρονται ότι μπορούσαν να γνωρίσουν? Βεβαίως θα εκαλούνται εκείνοι που αφορούσαν τις περιπτώσεις του κατηγορητηρίου, που θα αφορούσαν μόνο τον κύριο Τζοβόλα και εμένα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά δεν τελείωσε την απάντησή μου. Σαφέστατα, η βαρύτης της δίκης δεν οφείλεται στην παρουσία των δύο, αλλά στην ύπαρξη του απολυγωμένου κατηγορουμένου. Σωστό. Η βαρύτητα αυτή τη συζήτηση. Για πείτε μου κάτι. Όσον άλλο. Αφορά την. Δεν τελείωσε την απάντηση. Δεν έδωσα την απάντηση. Ρωτήσατε. Το πρώτο σκέλος της ερωτήσεώς σας είχε σχέση με την πλειοψηφία των μαρτύρων. Εγώ πήρα τους μάρτυρες που αφορούσαν εμένα. Και όταν ο Κοσκοτάς λέει ότι δεν έδωσε χρήματα και ο Βακάλης έρχεται και λέει ένα περιστατικό, αλλά δεν πιστεύω ότι πήρατε χρήματα, λέω δεν με κατηγόρησαν. Όταν έρχονται για την Παλίνη και γίνονται τέτοια μπερδέματα και έρχεται κάποιος να μιλήσει για πολεοδομικές διατάξεις και όχι για θέματα που αφορούν τον Πέτσο σε σχέση με παρεκκλήσεις μηχανολογικού σχεδίου, τότε αναφέρομαι σε αυτούς τους μάρτυρες. Όταν έρχεται ο Βουρνάς και λέει το αντίστροφο της απιστίας, ότι του είπα απεμπλακείτε, είμαι υποχρεωμένος αυτούς τους μάρτυρες να επικαλεστώ, όχι τους υπολείπους. Κύριε Τζοβόλα, κύριε Πέτσο, ακολουθήσατε κι εσείς, τουλάχιστον στο ακροατήριο, εμφανώς πλέον την γραμμή ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη κλπ. Και κάνατε μία πλέον διαφοροποίηση. Μία παράκληση, μην απομονώνετε την έκφραση πολιτική δίωξη. Δεν είναι η έννοια που θέλετε να προσδώσετε στην πιθανή ερώτηση που υπολογίζω ότι θα μου κάνετε. Είναι ευρύτερη η έννοια της πολιτικής δίωξης. Την οποία τελειώσει την ερώτηση, με συγχωρείτε που σας διακόψα. Θα σας έλεγα αυτό που και εσείς είπατε, ασυνεχεία έχω μια περαιτέρω διευκρινιστική ερώτηση, αλλά και η γραμματεύσα αυτό που είπε. Ενθυμούμε ότι η γραμματεύσας είπε πως κάποια στιγμή, σε αυτό που σας ρώτησε και ο κύριος Πρόεδρος, στείλατε να κάνετε έναν έλεγχο στα ΕΛΤΑ. Μάλιστα, σε διευκρινιστική ερώτησή μας, η γραμματεύσας είναι πολύ απόλυτη. Είπε ότι ναι, με πήραν από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού και μου είπαν είναι, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη, που θα κάνει έλεγχο στα ΕΛΤΑ. Δηλαδή, αν αυτό έγινε, αν δηλαδή πράγματι επενέβη το γραφείο του Πρωθυπουργού, να σταματήσω. Όχι, επενέβη συγκεκριμένος άνθρωπος, που και συγκεκριμένος μάρτυρας, ο οποίος είχε πιέσει για αυτή την υπόθεση, το βεβαίως. Μάλιστα, ξέρετε όμως πώς το εξηγείτε εσείς αυτή την επέμβασή σας, πώς τη διευκρινίζετε. Λέτε ότι αυτό. Την εξηγώ λόγω του αντικοσκοτικού. Λέτε... μένους λιβάνι. Α, βέβαια. Λέτε εξηγώ ότι ο λιβάνι ότι... δεν μπορούσε να την εξηγώ εγώ. Άρα ο Πρωθυπουργός λέτε. Την εξηγώ εγώ ότι μπορεί να υπήρχε μια προσυνεννόηση με τον Πρωθυπουργό. Και έρχεται ο κύριος Βουρνάς και λέει: οι σχέσεις μας με τον κύριο Λιβάνη προχρονολογούνται, είναι άψογες, είναι φιλικές. Και ως εκ τούτου υπάρχει πλέον η πιθανότητα μετά την ακροαματική διαδικασία. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Δεν ξέρω τις ιδιαίτερες σχέσεις που υπήρχαν. Μόνο ότι πιθανολογώ ότι μπορεί να έγινε προσκάλυψη πιθανής δημοσιογραφικής αναταραχής που θα δημιουργείται από ένα έλεγχο εις βάρος ενός διοικητού κάποιου συγκεκριμένου οργανισμού που είχε ιδιαίτερες φιλικές σχέσεις με κάποιον γενικό διευθυντή, ανεξάρτητα αν αυτός ο γενικός διευθυντής πήρε εντολή ή συνεννοήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Κύριε Πέτσο, ένας αντικειμενικός κριτής της σταδιακής σας θέσης. Και θα σας διευκρινίσω τι εννοώ ξεκάθαρα. Η αρχική σας θέση, είτε με δηλώσεις σας στις εφημερίδες, είτε με την αγόρευσή σας στη Βουλή, είτε στο βιβλίο σας τα σημεία που σας ετώνησε ο κύριος Πρόεδρος, και θα σας πω και δύο εγώ. Σε κάποιο σημείο του βιβλίου σας έχετε μία φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου, του τέλους Πρωθυπουργού, και λέτε ότι
δεν περίμενα ποτέ ότι θα με επιλέξει ως εξυλαστήριον, όχι θύμα, θύμα του. Του. Για τον κύριο Τσοβόλα, σε άλλο σημείο της, του βιβλίου σας, σε φωτογραφία μαζί, δεν θυμάμαι αν είναι μαζί σας ή... Λέτε ότι ο Τσοβόλας και ο Αδαμόπουλος, η Διάδα, δεν με ήθελαν στα πόδια τους. Αυτή είναι η αρχική σας θέση. Αρχική σας θέση είναι ακόμα ότι σε κάποια εφημερίδα... Δεν μπορώ να καταλάβω πού βρίσκεται τη μεταγενέστερη. Θα δω, θα σας τις εξηγήσω όλες. Αν έχετε την καλοσύνη, αν έχετε έτσι... μακροσκελείς ερωτήσεις να συλλαμβάνω ή να τις σημειώνω αν έχετε. Ναι, σημειώστε τις αν θέλετε. Τρεις είναι κατά τη δική μου εκτίμηση οι αλλαγές της θέσεώς σας. Μπορεί να κάνω λάθος. Αυτή είναι η εκτίμηση που πρέπει να σας την πω. Να σας τις πω. Σε κάποιο σημείο σε μια συνέντευξή σας αφήνετε την απειλή ότι μάλλον στην Προανακριτική Επιτροπή σε ερώτηση ποιος έδωσε την εντολή να σταματήσει ο έλεγχος στα ΕΛΤΑ, λέτε δεν θα σας το πω τώρα, θα το ψάξω και θα σας το πω αργότερα. Εδώ αλήθεια θέλω να μου πείτε, δεν το ξέρατε πράγματι ποιος σας έδωσε την εντολή και το ψάξατε και το μάθατε? Όχι, την εντολή ήταν γνωστό ποιος. Αλλά εσείς δεν θέλατε να διαπιστώσετε ποιος μου έδωσε την εντολή. Αλλά αν αυτή η εντολή συνεδριάζεται με εντολή πρωθυπουργού ή το προσωπική άποψη του Λιβάνη λόγω των σχέσεων με τον κύριο Βουρνά. Τουλάχιστον εγώ αυτό επιχείρημα. Οι ερωτήσεις ήταν ξεκάθαρες. Ποιος και η απάντηση και είπα, θα σας το πω στη Βουλή. Θα το ερωτήσω. Πράγμα το οποίο έκανα. Μάλιστα. Σε όλη τη διαδικασία της. Να βεβαιωθώ. Σε άλλο σημείο, σε μια συνέντευξή σας στην Ελλάδα. Για το εξυλαστήριο θύματα, σας απήντησα, εκτός αν θέλετε μετά. Σε όλα μαζί θα απαντήσετε, γιατί θα σας δώσω την εικόνα της διαφορετικής θέσεώς σας όπως μπορεί, αν θέλετε, για να μην είμαι απόλυτος, να την εκτιμήσει κάποιος τρίτος παρατηρητής. Σε μια συνέντευξή σας λέτε, αν με βγάλουν από τη μέση και σε επιμονή δημοσιογράφου, δηλαδή υπάρχουν στοιχεία σε άλλο πρόσωπο, λέτε, αφήνετε να νοηθεί ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία αν βγείτε εσείς από τη μέση θα χρησιμοποιηθούν να βάλουν. Με διευκολύνει μάλιστα να σας το ρωτήσω ενώπιση του γεγονότος ότι φροντίζετε να κρατάτε στοιχεία και το έχετε και από μικρός τη συνείδεια αυτήν. Μαγνητοφωνείτε. Κάνετε λάθος. Κρατάω ημερολόγιο. Και μαγνητοφωνείτε. Όχι. Είπατε στην κατάθεσή σας ότι μαγνητοφωνήσατε τη συζήτηση του αημνής του πατέρα σας. Τότε ήμουν μικρό παιδί και παίζαμε με τα μηχανήματα αυτά και επειδή μου άρεσε η πολιτική κρυβόμουν πίσω από τις πολυθρόνες και επειδή δεν με αφήνανε να κοιτάω τους μεγάλους στα μάτια, τότε υπήρχε άλλη συμπεριφορά. Μαγνητοφωνήσατε, κύριε Πέτσο, μαγνητοφωνήσατε και τους διηγητές των. Το έκανα και το είπα. Για να αμυνθώ. Καλά κάνατε, εγώ δεν σας πω. Όχι, δεν έκανα καλά. Εγώ έκανα για να αμυνθώ. Όχι. Αφού δεν έκανα καλά, λέω τώρα ότι δεν έκανα καλά. Θα σας πληροφορήσω ότι ακόμα και η ξένη νομοθεσία που απειγόρευε μονίμως επέτρεπε την ανάγνωση όταν πρόκειται να αποδείξει κανείς την αθωότητά του. Ακόμα και εκεί. Και εκεί επιτρέπει. Θα σας πω λοιπόν. Εγώ αισθάνομαι τύψεις πάντως για μαγνητοφώνηση, η οποία υπήρξε όμως μέσω αμήνης μου εκείνη την εποχή, όταν ο τύπος βοούσε. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι η αρχική αυτή σας θέση θα μπορούσε να εκτιμηθεί ότι αφήνετε να διαχέονται ορισμένες πληροφορίες να απειλήσετε κάποιους ότι θα μιλήσετε. Και θα σας πω η δεύτερη θέση σας πια πώς μπορούσε να εκτιμηθεί. Αφήνετε αυτά να κυκλοφορούν για να τους πείτε τι άλλο λέει εκείνο αν με βγάλετε μέρα από τη μέση τα έχουν άλλη τα στοιχεία μου. Τι εννοείτε? Ήταν σαφέστατο. Είπα, ευρισκόμενος αν δεν κάνω λάθος ή στο νοσοκομείο εκείνη την εποχή, ότι είχα αφήσει στην γυναίκα μου τις κασέτες, εκείνες που απεδείκνυαν με τις συζητήσεις μου με τους τρεις τους διοικητές των ΔΕΚΟ, ότι ουδεμία σχέση είχε ο Πέτσος με καταθέσεις των αποθεματικών τους ή στην τράπεζα αυτή. Το είχα κάνει διότι υπήρχε μία διέστηση σε κάποιος φόβος από τη 10η εποχή. Δεν απειλείται έτσι. Δεν απειλείται κανέναν έτσι. Με το έκανα για να απειλήσω. Στο αξιολογείτε το δημοσίευμα. Τη στάση σας στο δημοσιογράφο έτσι τη λέτε. Δηλαδή όταν λέτε να σκεφτούν αυτοί που ενδεχομένως θα με βγάλουν από τη μέση
ότι αλείψω εγώ να έχουν άλλη τα στοιχεία. Όταν γίνεται αυτή η ερώτηση, και εγώ εφόσον είχα δώσει όχι μόνο στη γυναίκα μου και σε 3-4 άλλα πρόσωπα και είχαν τεθεί αυτές οι μαγνητοτενίες μέσα σε χρηματοκιβώτια γνωστών ελληνικών τραπεζών, ήταν στην περίπτωση κατά την οποία εγώ θα πάθαινα κάτι ότι δεν έχω καμία σχέση με τις ΔΕΚΟ. Διότι ο χρηματισμός ο οποίος ενεφανίστη με την περίεργον συνέντευξη Βακάλη είχε άμεση σχέση με τη ΔΕΚΟ. Δεν είχε με την Παλίνη. Με τις ΔΕΚΟ, όχι την ΔΕΚΟ. Με τις ΔΕΚΟ. Για... Πείτε μου τώρα, η δεύτερη θέση όπως θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να την αξιολογήσει κάποιος αντικειμενικός παρατηρητής. Όσο μπορεί να είναι αντικειμενικός. Η δεύτερη είναι ότι γίνεστε πιο συγκεκριμένος. Στις καταθέσεις στο Σπύρο, στον κύριο Σπύρο τον Ανακριτή, ονομάζεται Ανδρέα πλέον. Μου έδωσε εντολή. Η γραμματεύσεις... Μου έδωσε εντολή. Να σταματήσει τον έλεγχο στα εντάφη. Για τον κύριο Λιβάνη, όχι, δεν είπα για τον Ανδρέα. Συγχωρείτε, το ονομάζατε. Κύριε Πέτσο, το ονομάζατε. Ο Λιβάνης είστε... δεν μπορούσε να ενεργήσει μόνος του. Άρα ο Πρωθυπουργός. Σας είπα. Σας είπα, επίστευα ότι και το εγνώριζα ότι ο κύριος Λιβάνης ήταν εναντίον του Κωστοτάκη της δραστηριότητας επιχειρηματικής. Και η ερώτηση είναι πώς θα μπορούσε να ενεργήσει. Και είπα τότε μόνον με εντολή του Πρωθυπουργού εκείνος και ο κύριος Λιβάνης διά των Πρωθυπουργών. Και έρχεται ο κύριος Βουρνάς και λέει τις σχέσεις του. Σχέσεις στις οποίες εγώ πίστευα ότι υπάρχουν και πιστεύω με όλους τους διοικητάς του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Και λέει ότι ο κύριος Λιβάνης προχρονολογεί τη φιλία μας, γι' αυτό πήγα σε εκείνον κλπ. Άσχετα αν θέλετε, κύριε Κωνσταντινίδη. Εγώ το θεωρούσα απαράδεκτο ένας διοικητής κάτω από την εποπτεία του οποίου. Πάνω από την εποπτεία του οποίου υπάρχει ένας υπουργός να πηγαίνει στο Γενικό Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού και να λέει αυτό γίνεται, δώστε εντολή. Εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Δηλαδή τότε δεν υπάρχει δυνατότητα στον υπουργό να αποφασίζει και κάπου συγκεντρώνεται η κυβερνητική εξουσία με διάφορες παρενέργειες. Ναι. Το δήλωσε, το κατέθεσε εδώ. Τι να κάνω τώρα. Να αγνοήσω την ακροαματική διαδικασία και να πάω στις υποθέσεις της εποχής της ανάκρισης. Αν θέλετε, ευχαρίστως. Σε αυτά τα σημεία που σας ρωτώ, δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι να αγνοήσετε ή να στηρίξετε. Όχι, λέτε γιατί το είπα, σας είπα. Και ακούω εδώ πέρα ότι υπήρχε η σχέση αυτή η συγκεκριμένη με τον κύριο Λιβάνη. Ναι, και κύριε, υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό. Εσείς θα το λύσετε με τις απορρεύσεις σας. Ότι ήταν απευθείας εντολή του Παπανδρέου. Εγώ δεν το ξέρω. Η υπόθεση μπορεί να έκανα και να κάνω οποιαδήποτε στιγμή. Ναι. Και η άλλη βολή σας, ότι γιατί κατηγορείτε εμένα και η οποία ήταν και η μόνη, γιατί μιλήσατε για συνείδηση και ήταν και η μόνη που σας έβγαλε από τις 10. Έτσι αξιολογήθηκε. Ότι δεν είσαστε αρμόδιος, άρα δεν μπορούσατε, δεν είχατε καμιά σχέση. Και γι' αυτό ευθερσώς έγινε η πρόταση και βγήκατε. Χαίρομαι να το ακούω, αλλά γιατί αφήσατε τα ΕΛΤΑ. Έτσι, για τσόντα. Τα ΕΛΤΑ είσαστε αρμόδιος. Μα πώς ήμουν αρμόδιος, δεν ήμουν αρμόδιος για τον ΟΤΕ. Στα ΕΛΤΑ. Όχι. Όχι. Και στον ΟΤΕ ήμουν αρμόδιος και στην Ολυμπιακή. Άμα διαβάσετε την πρόταση. Μα ήμουν αρμόδιος. Μάλιστα. Ήμουν αρμόδιος. Στους τρεις αυτούς οργανισμούς, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ και Ολυμπιακή, ήμουν αρμόδιος. Στους υπόλοιπους οργανισμούς ήταν αρμόδιος ο κύριος Σφυρίου. Και έφυγε από τους δύο οργανισμούς και με βάζει το παραπεμπτικό της Προανακριτικής Επιτροπής στα ΕΛΤΑ. Που στο κάτω-κάτω της γραφής υπήρχε σκαστή ομολογισμένη απιστία από συγκεκριμένο υπάλληλο. Γιατί κύριε Πέτσο, εκεί αξιολογήθηκε ότι υπάρχουν τα στοιχεία. Σύμφωνοι, επειδή εσείς δεν μου κάνατε ερώτηση, μου δώσατε εξήγηση. Γι' αυτό απαντώ έτσι. Υπήρχε η κατάθεση του Βακάλη. Η κατάθεση του Βακάλη ήταν για όλες τις 10. Μάλιστα. Όχι. Σε αυτό το σημείο ήταν μόνο για ΕΛΤΑ. Τέλος πάντων. Και απεδείχθη γιατί ήταν ειδικότερα για ΕΛΤΑ. Αυτό τουλάχιστον απεδείχθη. Τώρα για πείτε μου και η τρίτη θέση σας πλέον, ενώ αυτές ήταν οι δύο θέσεις σας, θα μπορούσε να είναι αυτές οι δύο θέσεις, να αξιολογηθούν ότι ήταν, η τρίτη σας θέση στο ακροατήριο, και ενώ τουλάχιστον αυτά τα περιστατικά δεν αλλάζουν ή δεν φαίνεται να αλλάζουν, καταλήγεται πλέον ότι πρόκειται για μια πολιτική δίωξη, καταλήγεται ότι ποιους εννοείται για όλους ήταν πολιτική δίωξη, κύριε Πέτσο. Για όλους ήταν. Για όλους. Εννοείται και για Βακάλη, για Ρουμελιώτη, για... Κοιτάξτε, θα φέρω να ξεχωρίσουμε
επικράτησε ο όρος, ονόματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πολιτική ή δεν ήσαν υπουργοί εκείνη την εποχή. Τώρα δεν περιορίζεσαι στην κατηγορία. Τελειώνω. Κατηγορία δεν είναι. Κατηγορία δεν είναι. Και τα πρόσωπα τα οποία ενεργούσαν εκτός της κυβέρνησης, αν θέλετε ίσως εκμεταλλευόμενοι και την κυβέρνηση. Και αυτό σημαίνει παρεξουσία. Αν μπορώ να ερμηνεύσω ορθώς τον όρο ο οποίος ετέθη από άλλους εδώ σαν έκφραση. Λοιπόν, υπό την έννοια αυτή, βεβαίως υπάρχουν ένοχοι. Αλλά δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω σαν κατηγορούμενος πολιτικό πρόσωπο ενός υπαρκτού σκανδάλου ποια είναι τα ένοχα πιθανόν πολιτικά πρόσωπα ή οι ένοχοι της τακτικής δικαιοσύνης που δεν έχουν καμία σχέση με την παρούσα δίκη. Κύριε Πέτσο, δεδομένο είναι ότι ο Βακάλης είναι εναντίον σας σε κάποιο σημείο. Σεις εναντίον Βακάλη. Ο Ματζουράνης εναντίον του Μαγκαρίτου Κουτσόγερου, ο Κουτσόγερος εναντίον Ματζουράνη. Και σκευωρία. Ματζουράνης όμως με Μακαρίτη Κουτσόγεργα ήταν γνωστή και συνεργάτες. Πέτσος δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του Βακάλη παρά μόνο στο ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει διαφορά. Ναι. Σεις έστω και με υπενιγμούς εναντίον Ανδρέα και Τσοβόλα με τη φωτογραφία. Τσοβόλα. Και Τσοβόλα με τη φωτογραφία. Στο βιβλίο σας έχετε φωτογραφία που λέτε δεν με ήθελαν στα πόδια του Αδαμόπουλος Τσοβόλας. Α, ναι. Ναι. Στα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών. Διότι είμαι. Δηλαδή για σκάνδαλο, κύριε Πέτσο. Όχι, μα με συγχωρείτε. Μα δεν αναφέρω γράφατε, δεν γράφατε την ιστορία της ζωής σας. Όχι. Ανέφερα την ιστορία από Υπουργείο σε Υπουργείο Πέτσου. Και εγώ διαφωνούσα πλήρως με την οικονομική πολιτική που εφήρμοζε ο κύριος Τσοβόλας. Είμαι σαφής. Τον θεωρούσα λογιστή για Υπουργό Οικονομικών. Εγώ ήθελα να κάνει ανοίγματα. Υπ' αυτήν την έννοια. Μα είναι σαφέστατο. Δεν αναφέρομαι ούτε στην περίπτωση του Καλκάνη ούτε στην περίπτωση του σκανδάλου της Τράπεζας Κρήτης. Μπορείτε να διαβάσετε την περικοπή. Αλίμονο να ανέφερα τον Τσοβόλα. Την διαδρομή μου από το Υπουργείο Οικονομικό που γνώρισα τη συνεργασία μου με τον κύριο Τσοβόλα. Αυτήν αναφέρω. Τι εννοούσατε όταν επανειλημμένα λέγατε ψάξτε πάνω από μένα. Γιατί δεν λέγατε ψάξτε εκτός από μένα και λέγατε πάνω από μένα. Κοιτάξτε, πάνω, πλαγίος κλπ. Είναι βέβαια διαφορετικές οι έννοιες. Αλλά ο Υπουργός Μεταφορών, όπως γνωρίζετε και επικοινωνιών, στην περίπτωση των ΔΕΚΟ, δεν έχει καμία σχέση με την διάταξη των Υπουργών. Είναι προτελευταίος, αν δεν κάνω λάθος, και έχει παραμείνει αυτό. Υπάρχει μια ιεραρχία στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει και ένα Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Αν υποτεθεί ότι σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν επικρατούσε επιθετικό επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος και υπήρχαν πιθανότητες να δοθούν εντολές πάνω από μένα, ήταν σαφώς άλλα Υπουργεία Οικονομικά εκτός από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο δεν είναι Οικονομικό Υπουργείο. Είναι εκτελεστικό Υπουργείο με ανάπτυξη νομοθετική μόνον εις το έργο των μεταφορών. Τι είναι εκείνο που σας κάνει να πιστεύετε, κύριε Πέτσο? Άλλωστε υπάρχει και... Τελειώνω, ναι. Όχι, ναι, 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 όχι, υπάρχει αυτό να σας το πω, διότι υπάρχει εδώ και ειδικό διάταγμα που μιλεί για τον οργανισμό της Γενικής Γραμματείας των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Άρθρο 3. Διεύθυνση οικονομικών προγραμμάτων. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας των ΔΕΚΟ, που δεν ήταν στο Υπουργείο Μεταφορών. Όταν λοιπόν με αφήνει την λέλαπα, εκείνη τη στιγμή αιμοδότης ήταν ο Πέτσος, που δεν είχε καμία σχέση, ούτε νομική υποχρέωση εποπτείας των οργανισμών αυτών όσον αφορά τη διαχείριση. Ποιοι μπορεί να είναι, αν είναι, ή πάνω από μένα. Με διάταγμα συγκεκριμένα. Απολογούμενος τον κύριο Σπύρο, κύριε Πέτσο, θυμάστε πώς σας ετέθη τόσο πολύ το κατακρίνατε το θέμα για το τασάκι? Θυμάστε πώς σας ετέθη από τους κατηγόρους? Δεν το ενθυμούμε, αλλά πάντως ειλικρινά ήταν η μόνη στιγμή που εγέλασα σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Εκείνη την ώρα δεν γελάσατε καθόλου. Γέλασα. Εκείνη την ώρα, τώρα γελάτε. Εκείνη την ώρα σας είπαμε, υπήρξε ένα κάποιο δώρο και για να μην νομίζετε ότι σας μπλοφάρουμε, είναι γραμμένα. Να μην νομίζετε ότι σας μπλοφάρουμε, σας λέμε ότι το είδαμε. Και το είδαμε όχι σε έκθεση. Και δεν ήταν αυτό. Τότε δεν μας το είπατε.
Τότε δεν μας το είπατε. Μα δεν ήξερα. Τότε είπατε ότι ήταν ένα δώρο που το ήξερε η γυναίκα μου και εγώ δεν το ήξερα. Βεβαίως. Και νόμιζα ότι ήταν αυτό. Συνεπώς. Και απεδείχθη ότι και το μέγεθος και η αξία ήταν τεράστια. Συνεπώς, αν ήταν εκείνο, προς τι η όλη η ηρωνική σας διάθεση για το ψάξιμο. Υπό την εξής έννοια. Παίζει ρόλο σε ποια εποχή και σε ποιον κάνεις ένα δώρο, ο οποίος σου έχει αποστείλει την ίδια μέρα ένα δώρο, και επειδή οι σχέσεις μου με όλο τον κόσμο είναι τέτοια σχέση που κοιτάω τα κοινωνικά υπό την έννοια μιας συμπεριφοράς ευγενίας που θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να έχει κάθε πολιτικός άνδρας, έστειλε ένα δώρο μέσης αξίας, με 7-8.000 δραχμών. Σύμφωνοι, όταν μου παρουσιάσατε εσείς ένα δώρο, η αξία του οποίου υπολογίσατε, νομίζω δεν έχει γραφεί στα πρακτικά, γύρω στις 250.000, βεβαίως εξεπλάγει. Και τελειώνοντας σας λέω μια γενική ερώτηση, την οποία θα ήθελα να την κάνω κι αλλού. Γιατί, κύριε Πέτσο... Και να σας πω κάτι, αλλά αυτό μου το θυμίζει τώρα ο κύριος Οικονομίδης. Όλα όσα αναφέρονται στο υπόμνημά μου, στη Βουλή, στις απολογίες, μόνος μου τα έχω πει. Δεν προέτρεξε κανείς να πει, έστω και η κυρία Μαυρομάτη, έστω και οποιοδήποτε, ότι έστειλε δώρο ο Πέτσος. Εγώ το είπα. Το έχω στείλει δώρο, ότι είχα αυτές τις επαφές, ήταν 4-5, ότι οι σχέσεις μας δεν ήταν ειδικές, αλλά προέκυψαν από διάφορες εργασίες. Μόνο. Και το δώρο ακόμη. Δεν ήταν κάτι που ανεκαλύφθη από την ανάκριση. Ήταν κάτι που είμαι μόνος μου. Το έκανα. Δεν τρέπομαι εγώ να πω τις σχέσεις τις συγκεκριμένες, τις υπηρεσιακές, αλλά και την κοινωνική σχέση τη συγκεκριμένη. Ένα γεύμα. Το μοναδικό. Δεν υπάρχει άλλο. Σε κοινωνική εκδήλωση. Ένα δώρο. Το μοναδικό. Συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν τρέπομαι. Αν απεκαλύφθη μετά ο ρόλος του Γεωργίου Κοσκοτά, δεν είναι κάτι που θα μου αποτρέψει να φοβηθώ και να πω «Α, γιατί το έκανα αυτό, λάθος θα το αποκρύψω», χωρίς να ξέρω την έκβαση της υπόθεσης, ούτε να ξέρω ότι θα γίνει η υπόθεση αυτή μείζον εθνικό θέμα, εις βάρος των άλλων. Διαρωτώ με, γιατί όπου μια θέση μας σας συμφέρει, όταν εμείς πιστεύουμε ότι είναι αντικειμενικά, ανταποκρίνεται στην αντικειμενική αλήθεια, μας μιλάτε για εντυμότητα, και όταν κάτι κάνουμε, το ονομάζεται έσχος, κύριε Πέτσο. Όχι. Χρησιμοποιώ τη λέξη σας, έσχος. Όχι. Χρησιμοποιείτε τη λέξη του Αριστοτέλη. Και για το κατηγορητήριο. Έσχος ανώδυνων και ουφθαρτικών, το κατηγορητήριο, όχι η κατηγορή. Αυτό θα το πούμε στην αγόρευσή μας. Όχι, το γράφουν τα πρακτικά. Δεν είπα ποτέ τη λέξη έσχος και δεν ήβρισα κανέναν εκ των κυρίων κατηγόρων. Απόψεις εξέφρασα, ίσως και σκληρές. Αλλά τη λέξη έσχος δεν την είπα, κύριε Κωνσταντινίδη, μπορείτε να δείτε τα πρακτικά. Ανεφέθην σε σταποιητικά νομίζω. Όταν γνωρίζετε ότι από πλευράς κατηγόρων σημερινών και κάποτε στην προανακριτική επιτροπή εγγράφει και θέση, τελικά το δικαστήριο ακολούθησε αντίθετη άποψη για το θέμα της παραγραφής. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Για το θέμα της, μα δεν απήντησα, ούτε την ερώτηση κατάλαβα. Όχι, για το θέμα αν είναι έντιμο ή ανέντιμο. Αυτό ήθελα να πω. Μα δεν είπα εγώ τη λέξη ανέντιμο πουθενά. Για το κατηγορητήριο. Με συγχωρείτε, υπάρχουν πράξεις μας, όσο έντιμοι και αν είμαστε, που μπορεί να είναι έσχος. Λοιπόν, όταν κατηγορείται κανείς για μια πράξη, δεν πρέπει να γράφεται στο κατηγορητήριο. Γιατί θα χρησιμοποιήσω και εγώ την έκφραση του κυρίου Τσουβόλα. Είναι να τρελαίνεται κανείς εδώ μέσα με αυτά που ακούει. Από μένα? Από πολλούς. Αν έχετε τρελαθεί, από μένα λυπούμε. Αυτά είναι λεκτικά σχήματα, ξέρετε. Τόσες ποινικές δίκες λέγονται. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Του Αριστοτέλη έκφραση ανέφερα. Όχι να το ξέρετε. Του Αριστοτέλη έκφραση, την οποία επαναλαμβάνω. Έσχος ανώδυνων και ουφθαρτικών. Δεν το είπα για κανέναν κατήγορο, για κανένα άλλο κείμενο, εκτός από το κατηγορητήριο, όχι αναφερόμενο σε ειδική μου άποψη, αλλά σε άποψη του Αριστοτέλη. Αν και αυτός αμφισβητηθεί σήμερα, τότε θα τρελαθώ και εγώ. Ο κύριος Κατσαρός, παρακαλώ. Κύριε Πέτσο, στη Βουλή, σχετικά με τις καταθέσεις των ΕΛΤΑ στην Τράπεζα Κρήτης, μας είπατε ότι υπάρχουν δύο κυκλώματα. Ένα κάτω από εσάς και ένα πάνω από εσάς.
το κάτω από σας. Πώς το είπα ακριβώς, μόνο κύριε Κατσαρέκα, θα παρακαλέσω οι ερωτήσεις να είναι σαφείς και όπως ακριβώς τις λέω, για να μην αναγκάζομαι να απαντάω μετά από 5 λεπτά ψάχνοντας τα πρακτικά. Παράκληση θερμή. Πώς το είπα ακριβώς. Ναι. Παίζει ρόλο πώς το είπα. Ότι λειτουργήσαν δύο κυκλώματα. Ένα κάτω από είπα τάση. Ότι λειτουργήσαν ή είπα ότι μπορεί να λειτουργούν δύο κυκλώματα. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αυτό δεν το θυμάμαι. Μεγάλη διαφορά. Το ένα κύκλωμα ήταν σίγουρο. Το κύκλωμα Γαλιανού. Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να το βρούμε ακριβώς πώς είναι. Επειδή συμβαίνει με το έχω σημειώσει. Αναφέρεται μόνο στα ΕΛΤΑ. Διότι υπήρχε συγκεκριμένη περίπτωση διπλού κυκλώματος. Πρώτη ομιλία, δεύτερη ομιλία, πρώτη απολογία, δεύτερη απολογία. 26 Σεπτεμβρίου, σελίδα 1429. 1429, μάλιστα. Τρίτη παράγραφος από το τέλος. 1429. Μάλιστα. Λοιπόν, αναφέρεται μόνο στα ΕΛΤΑ. Διότι υπήρχε συγκεκριμένη περίπτωση διπλού κυκλώματος. Υπήρχε συγκεκριμένη περίπτωση διπλού κυκλώματος. Περίπτωση. Μάλιστα. Ναι. Το ένα κύκλωμα ήταν κάτω από μένα, ναι, και το άλλο ήταν πάνω από μένα. Το ένα κύκλωμα που ήταν κάτω από μένα ήταν το κύκλωμα Μπακάλι Γαλιανού. Δεν αναφέρεστε στο, στο κύκλωμα πάνω από εσάς. Γιατί δεν το ξέρω. Αλλά δεν το ξέρετε. Όχι, μα το ξέρετε, σας το έλεγα. Μα κοιτάξτε κύριε, να το ξεκαθαρίσουμε. Σας ερωτώ, εγώ σας ερωτώ, υπέστη, αν το ξέρετε, δεν το ξέρετε. Υπέστην τόσα πολλά. Σας είπα, συγκεκριμένα από το κόμμα το οποίο υπηρέτησα. Παραπέμφθηκα από αυτό. Διακινδύνευσε η ζωή μου, 11 Νοεμβρίου. Θα είχα λόγο να μην σας πω, ναι, μου έδωσε εντολή ο Πανδρέας, θα σας το έλεγα. Και θα το έλεγα στην περίοδο που η ψυχική μου κατάσταση ήταν τραγικότερη από τη σημερινή. Λοιπόν, δεν το είπα και το γράφω συγκεκριμένα και στο βιβλίο μου. Δεν θα το έλεγα στη Βουλή, γιατί να μην το πω στη Βουλή. Ναι, αυτό θέλω. Θα πω ότι με κάλεσε ο Πρωθυπουργός και μου είπε εντολή. Κοίταξε τα ΕΛΤΑ. Έχουμε το Γαλιανό εκεί, έχω δώσει εγώ την εντολή, αν μας ξεφύγει ο άνθρωπος. Πού να το πω αφού δεν έχει γίνει. Σε ένα άλλο σημείο της καταθέσεώς σας, στην επόμενη σελίδα, στην 1430, μιλάτε για τον κύριο Λιβάνη και για την παρέμβασή του στον διαχειριστικό έλεγχο που διατάξατε. Μάλιστα. Και λέτε στη συνέχεια, μα είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Λιβάνης ήταν πολέμιος του Κοσκοντά. Σε αυτό δεν μπορεί κανείς να αμφιβάλλει. Ποιος είπε λοιπόν έστω στον κύριο Λιβάνη ότι πρέπει να σταματήσει ο διαχειριστικός έλεγχος σε τρόπο ώστε να πάρει τηλέφωνο και εγώ να πιστώ, διότι δεν είχα λόγους να μην πιστώ με τα λεγόμενα του κύριου Βουρνάκη Λιβάνη, ότι ο ίδιος μπορεί να κάνει τον έλεγχο αυτό χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα τότε. Πράγματι στις 6 με πήρε ο κύριος Βουρνάς, με ρώτησε αν η συνεννόηση είχε γίνει προκειμένου να σταματήσει ο διαχειριστικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, ώστε να μην εκτεθεί το παιδί του κόμματος, να μην εκτεθεί ο Πρωθυπουργός, να μην εκτεθεί κανένας στην περίπτωση αυτή. Και σε άλλο σημείο της καταθέσεώς σας, λέτε κύριε Μάρτης, ότι ο ίδιος ο οποίος... Χαίρομαι. Με θεωρείτε μάρτυρα. Με θεωρείτε μάρτυρα πλέον και κατηγορούμενο. Σας εννοούσα μάρτυρα υπό άλλη έννοια μου. Ότι επί 9 μήνες τώρα τουλάχιστον είστε κατηγορούμενος. Σε άλλο σημείο κύριε κατηγορούμενοι, αφού προτιμάτε την φράση αυτή που... Όχι, την πρώτη προτιμάω. Δεν το είπα για κακό, για καλό το... Σε άλλο σημείο λέτε ότι το ίδιο πρόσωπο που έδωσε εντολή να μην γίνει, να μην γίνει ο διαχειριστικός έλεγχος, ταυτίζεται με το πρόσωπο που έδωσε εντολή για την επανακατάθεση των 3 δις. Μάλιστα. Και εννοείται σαφώς τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου, διά του κύριου Λιβάνη, ενεργήσαντος. Βεβαίως. Το αναφέρω και στο βιβλίο μου πλήρως. Διότι εφόσον κάνω εγώ τη συζήτηση με τον κύριο Βουρνά στις 2 Αυγούστου, μου έκανε τεράστια εντύπωση όταν αναφέρεται ο Γαλιανός η ανακοίνωση και το ανακριτικό υλικό του κυρίου Σκαρλάτου και Κρουσταλάκη σε μία ανάληψη στις 11 Ιουλίου και μία επανακατάθεση μετά από μία μέρα του ιδίου ποσού, ποιος έδωσε την εντολή και ποιος ήταν ο άνθρωπος κλειδί. Και αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι ουδε μία ανάληψη υπάρχει και ουδε μία επανακατάθεση υπάρχει. Παρά μόνον μεταφορά χρηματικών ποσών από λογαριασμό όψεως σε λογαριασμό προθεσμίας.
Εμένα μου το αποκάλυψε ο κύριος Καμάρας ενώπιον της ακροαματικής διαδικασίας, φέρνοντας τα χαρτιά και καταθέτοντάς τα στο τέλος του Αυγούστου. Μέχρι τότε, ακόμη και στο βιβλίο μου, έχω κατάσταση των ΕΛΤΑ, η οποία προφανώς έχει γραφεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του κ. Γαλιανού, η οποία αναφέρεται εις αυτήν την ανάλυση και αυτή την επακατάθεση. Είναι εκείνη που εζητήθηκε από τον κύριο Γαλιανό στις φυλακές στον κύριο Βουρνά να λεχθεί, εις τρόπον ώστε να μην υποστεί εκείνος και τα παιδιά του καμίαν δίωξαν. Πέστε μου το εξής. Με αυτά τα στοιχεία δηλαδή. Αλλά αυτά είναι έγγραφα. Θα τα δούμε αμέσως, γιατί πιστεύω ότι όλοι εδώ κάνουμε κάποιο λάθος. Θα το δούμε αμέσως. Μα κάνουμε λάθος. Πέστε μου το εξής. Σχετικά με το κύκλωμα που λειτουργούσε πάνω από εσάς. Δεδομένων των. Να δούμε αυτό, μήπως κάνουμε λάθος και μένει στην ατμόσφαιρα ότι κάνουμε λάθος. Εγώ έχω του κυρίου Καμάρα μπροστά μου. Μάλιστα. Όχι, να το δούμε, αυτό δεν έχω αντίρρηση. Να το δούμε τώρα, να το ξεπερδεύουμε. Διότι εμένα δεν μου έκανε εντύπωση. Κύριε Καμάρα, πέστε μου το εξής. Γνωρίζετε για την επιστολή Βακάλη, τι έλεγε ο Βακάλης στις 18 εβδόμων σχετικά με την επανακατάθεση των 3 δις. Εγώ την έμαθα. Ακούσατε εδώ λοιπόν. Εγώ την έμαθα. Ότι είπε ο Βακάλης, Βακάλη. Λέει ο Βακάλης στις 18 Ιουλίου ότι θα επανακατατεθούν 3 δις. Μάλιστα. Αν αναφερόταν στην απόσυρση που έκανε κάποιος οργανισμός 3 δις στις 11, μάλιστα, οπωσδήποτε στις 18 θα το ήξερε ότι επανακατατέθηκαν. Ναι, αλλά δεν έχει συμβεί αυτό. Δεν έχει συμβεί. Άπρα. Μήπως επειδή ερευνήσατε το φάκελο των ΕΛΤΑ και τις καταστάσεις. Μήπως, κύριε Μάρτης, ξέρετε αν αναλήφθηκαν από τα ΕΛΤΑ 3 δις στις 17 Ιουνίου. Όχι, δεν ήμουν υπουργός. Αποκατάσταση, δεν ήσταν υπουργός πράγματι. Δεν ήμουν υπουργός. Και αναφέρει ο Βακάλης στην επιστολή για τα 3 δις τη συγκεκριμένη ημερομηνία ότι θα κατατεθούν 19 Ιουλίου, που δεν υπήρχε ανάληψης, υπήρχε ένα σταθερό πλαφόν των καταθέσεων όλων τον Ιούλιο μέχρι και τις 2 Αυγούστου. Δεν υπάρχει συμπλήρωσης καμίας κατάθεσης από ανάληψη η οποία είχε γίνει στο παρελθόν, και αν έχει γίνει δεν ήμουν εγώ υπουργός. Και αναφέρει ο Βακάλης εξεταζόμενος ενώπιόν σας ότι αφορούσε τον οργανισμό ανασυγκρότησης επιχειρήσεων. Εγώ ούτε επιστολή γνωρίζω. Τίποτα απολύτως παρά μόνον τις καταστάσεις του κύριου Καμάρα. Και εγώ διαπίστωσα εδώ, κύριε Κατσαρέ. Μην θέλετε. Εγώ διαπίστωσα εδώ ότι δεν υπήρχε αυτή η ανάληψη και παρακατάθεση. Αν υπήρχε, πράγματι το ερώτημά μου ποιος έδινε την εντολή θα υπήρχε και τώρα. Θα υπήρχε. Θα έλεγα ναι. Ποιος έδωσε αυτή την εντολή να παρακατεθούν τα χρήματα. Είπατε, κύριε Πέτσο, ότι είπε ο Βακάλης εδώ στο δικαστήριό μας ότι εννοούσε τον οργανισμό ανασυγκρότησης επιχειρήσεων. Έτσι είπε. Μήπως ξέρετε ότι προηγουμένως έχει άλλες 2-3 καταθέσεις ο Βακάλης που λέει ότι εννοεί τα ΕΛΤΑ. Σας το είπε και αυτό. Γιατί το είπε. Όχι. Κοιτάξτε. Τα θυμάμαι απ' έξω σαν κινηματογραφική ταινία. Ούτε δεν είπε, την αρχή είπε ΔΕΗ και ο κύριος Κατσαρός έψαξε τα χαρτιά του και διαπίστωσε ότι ήταν ομόλογα της ΔΕΗ. Ενώ δεν ήταν ομόλογα της ΔΕΗ. Είπε μετά όταν του οργανισμού ανασυγκρότησης επιχειρήσεως. Δεν ήταν ποτέ όμως ΕΛΤΑ. Και όταν ρωτήθηκε από εσάς ο κύριος Βακάλης πώς τότε το γράφετε αυτό και λέτε τα ΕΛΤΑ, είπε. Ο Γαλιανός με βρήκε στη φυλακή και μου είπε τα 3 δις τα οποία αναφέρονται στο ανακριτικό υλικό και τα οποία έχω καταθέσει εγώ, ότι με πήρε ο Βουρνάς από το μάτι και μου τηλεφώνησε και μου είπε έλα στο γραφείο μου και σου δίνω την εντολή να τα ξανακαταθέσεις εφόσον τα έχεις σηκώσει. Γι' αυτό το λόγο κατέθεσα και εγώ στον ανακριτή ότι τα 3 δις είναι της επιστολής μου. Αυτή η διαδικασία έγινε ενώπιόν μου. Ανεξάρτητα από το τι είπε ενώπιον του δικαστηρίου, έχει καταθέσει ο Βακάλης ότι αναφερόταν στα ΕΛΤΑ. Με δίδοντας αυτήν την εξήγηση. Λοιπόν, από αυτό παρασυρθήκαμε όλοι. Κύριε Πέτσο, μου κάνει εντύπωση το εξής. Ότι στέλνει επιστολή 18 εβδόμου ο κύριος Βακάλης και μιλάει για επανακατάθεση, θα επανακατατεθούν. Και στις 31 Αυγούστου καλύπτεται όλο το έλλειμμα των ΕΛΤΑ. Της Τράπεζας Κρήτης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Το άνοιγμα μάλλον. Ναι. Και έχω κάνει την εξής παρατήρηση. Ότι στα ΕΛΤΑ ήταν κατατεθειμένα
στις 18 Ιουλίου, μάλλον στις 17 Ιουνίου, από τα 6 περίπου δισεκατομμύρια μένουν 3. Και τέλη Αυγούστου αυτά τα 3 δισεκατομμύρια γίνονται 7,5. Επανακατατίθενται αυτά τα οποία είχαν αναλυφθεί από τα ΕΛΤΑ στις 17 Ιουνίου. Και θέλω να σας ερωτήσω, όταν μιλάει ο Βακάλης στις 18 Ιουλίου και λέει θα επανακατατεθούν, γιατί κύριε Μάρτιος, κύριε Πέτσο, δεν εννοεί? Γιατί δεν εννοεί τα ΕΛΤΑ? Διότι πράγματι επανακατατίθεται. Δεν ξέρω εγώ γιατί δεν εννοεί τα ΕΛΤΑ, ούτε του συνέταξα την επιστολή του κυρίου Βακάλη, ούτε τον γνώριζα εγώ. Εγώ ξέρω ότι μέχρι τις 17 του μηνός, που έγινε η επιστολή, η 19 του μηνός, δεν υπήρχαν 3 δις τα οποία είχαν αναλυφθεί και τα οποία περίμεναν να επανακατατεθούν. Υπήρχανε? Δεν υπήρχανε. Αλλά ούτε στις 18 Εβδόμου έλειπαν για να επανακατατεθούν τα 3 δις της 11 Ιουλίου. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Εγώ βλέπω τις καταστάσεις. Δεν ξέρω εγώ την διαχείριση των ΕΛΤΑ, ούτε τι χειρισμούς έκανε ο Βακάλης μέσω Γαλιανού. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει μια κατάσταση που φαίνεται στα ΕΛΤΑ, ότι το συγκεκριμένο μήνα τα 3 δις παραμένουν συνεχώς. Από τον καιρό μάλλον που έμεινε υπουργός παραμένουν τα 3 δις. Άρα λοιπόν δώστε... Τα 3 δις τα οποία εννοεί και λέτε εσείς ότι μπορεί να υπονοεί η ΕΛΤΑ, μέχρι την ημέρα της επιστολής είχαν κατατεθεί άλλα χρήματα των ΕΛΤΑ στην Τράπεζα Κρήτης? Όχι. Κανένα? Όχι. Κατετέθηκε μέχρι τις 31 του μηνός το σύνολο του ποσού των 3 δις? Μέχρι τις 31 του μηνός που έλεγε η επιστολή. Ιουνίου. Όχι Ιουλίου, έλεγε 31 Αυγούστου. Ιουλίου νομίζω. Τέλος μέχρι το... τέλος του μηνός έλεγε. Η επιστολή έγινε 19 Ιουλίου. 2 λεπτά είναι. 18 Αυγούστου. Για την αγόρευσή σας, μην γίνει λάθος. Σας παρακαλώ. Μην γίνει λάθος. 18 Εβδόμου ήταν. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Να μην αντιδικούμε σε αυτό. Γιατί... Όχι, δεν αντιδικούμε. Ανήμον, γιατί να αντιδικήσουμε. Υπάρχει όμως το εξής. Δεν υπάρχει καμία κατάθεση. Υπάρχει μια ανάληψη όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός. Και τη βλέπω τώρα και προσπαθώ να δικαιολογήσω κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με μένα. Και μετά υπάρχουν καταθέσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν σημασία με την επιστολή και λογικώς. Με την επιστολή δεν έχουν καμία σχέση. Λογικώς δεν έχω σχέση, δεν έχει γίνει καμία κατάθεση μέχρι τέλος του μηνός που λέει που να καλύπτει τα 3 δις. Κύριε Μάρτης, έχω τις καταστάσεις εδώ των ΕΛΤΑ. Στις 17... Όχι τον ΕΛΤΑ, του Καμάρα θα πάρουμε τώρα, όχι όποτε θέλουμε να το χρησιμοποιούμε. Τον ΕΛΤΑ είναι του Γαλιανού οι καταστάσεις, είναι αυτές με τα 3 δις είναι... που βράκα στο βιβλίο με εγώ. Όχι, όχι αυτή την κατάσταση. Όχι αυτή την κατάσταση του βιβλίου σας. Η κατάσταση του κυρίου Καμάρα θεωρείται έγκυρος, κύριε Πρόεδρε? Για να δούμε. Ξέρω κι εγώ. Εγώ δεν ξέρω, δεν είχα συμμετοχή. Παίρνω την κατάσταση του κυρίου Καμάρα 22 Αυγούστου 1991, την τελευταία. Και διαπιστώνεται αυτή η κίνηση, να μην τη λάβω υπόψη μου. Τι να κάνω. Κύριε Πέτσο. Πέστε μου, τι θέλετε. Από τις καταστάσεις των ΕΛΤΑ. Αυτό θέλω να εξηγήσουμε για να ξεκαθαρίσει. Νομίζω ότι σας ενδιαφέρει και εσάς πάρα πολύ μάλιστα. 17 Ιουνίου. Ήταν 5.585.000. Ναι. Αναλαμβάνονται 3.000.000 17 Ιουνίου. Μάλιστα. Και μένουν 2.585.000. Τα οποία, αφού προστίθεται μόνο 500.000.000, μένουν μέχρι τις 17-18 Ιουλίου. Δεν έχουμε άλλη μεταβολή. Μόνον προστίθενται 500. Και λέει ο Βακάλης και... στην επιστολή 19 θα κατατεθούν μέχρι τέλος του μηνός 3 δις. Λέει ότι θα επανακατατεθούν. Αφού έχουν κατατεθεί 500 πρέπει να γράψει 2,5 δις. Θα επανακατατεθούν. Και είναι του ΕΛΤΑ. Ακούστε. Όχι, ναι, αυτό. Ναι. Έχουμε λοιπόν στη διάρκεια, όταν στέλνει την επιστολή ο Βακάλης, 3.111.000.000. Στα ΕΛΤΑ. Η επιστολή Βακάλη λέει θα επανακατατεθούν μέχρι τέλους Αυγούστου. Ναι, Αυγούστου λέει τέλος. Μέχρι τέλος Αυγούστου. Ζητάνε προθεσμία να καλύψουν το άνοιγμα. Μέχρι τέλος Αυγούστου, Αυγούστου λέει, κύριε Πρόεδρε, η επιστολή αυτή. Ή Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω. Α, όχι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω ότι δεν έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι λέει μέχρι τέλος Αυγούστου. Νομίζω. Έτσι νομίζω και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Όχι, είναι σοβαρό αυτό. Και τέλος Αυγούστου, κύριε Πέτσο. Τέλος αυτό να συγκρατούμε όλες τις ημερομηνίες. Ναι, αλλά οι ερωτήσεις είναι τέτοιες, ούτε εγώ ξέρω, τώρα τα μάθαμε τίποτα. Σας έχω δώσει εγώ και εσωτερικής κινήσεως, καταθέσεως και μεταφοράς. Τα έχουμε όλα. Τα έχουμε όλα εκεί. Έχουμε.
Λοιπόν, 31 Αυγούστου... Δεν είναι δυνατόν ούτε να τα... αυτή τη στιγμή να τα θυμόμαστε, αλλά... 31 Αυγούστου φτάνουν στα 7,5 δισεκατομμύρια. Είναι επιστολή Βακάλη, δεν έχουμε. Κανείς δεν την έχει. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, τέλη Αυγούστου λοιπόν των ΕΛΤΑ οι καταθέσεις φτάνουν στα 7,5 δισεκατομμύρια. Κατατίθενται όχι μόνο τα 3 δις αλλά και περισσότερα. Μάλιστα. Άρα είναι το ίδιο νούμερο. Αφήστε κύριε. Μα τι είχαμε. Θέλετε να το βρούμε λίγα-λίγα. Δεν κατατέθηκαν αμέσως τα 3 δις. Λίγα-λίγα κατατέθηκαν. Δηλαδή ο Βακάλης λέει ψέματα, δεν ήταν του ΟΑΕ αυτά, έτσι δεν είναι. Δεν ήταν του ΟΑΕ. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει ο Βακάλης ότι είναι αλήθεια. Όχι. Δεν έχω αντίρρηση να το δεχθούμε. Όχι. Εγώ ερωτώ το εξής. Είναι γνωστή η σχέση Βακάλη-Γαλιανού και απερίχθη. Σύμφωνοι. Ο Βακάλης, αν είναι τον ΕΛΤΑ αυτά, σαφώς θα ήξερε τι θα γίνει μέσω Γαλιανού. Αλλά δήλωσε ότι δεν είναι τον ΕΛΤΑ. Διαλέξτε και πάρτε. Εγώ τι σχέση έχω. Εγώ τι σχέση έχω. Νομίζω κάποια σχέση έχει με τα ΕΛΤΑ γενικότερα. Όλη η υπόθεση και επομένως και εσείς. Ερωτήστε. Τώρα κάτι άλλο να μου πείτε. Γιατί έχω κουραστεί. Κύριε Μάρτης, λέτε ότι με τηλεφώνημα της κυρίας Κοκόλα συναντηθήκατε με τον Κοσκοντά τέλη Φεβρουάριου, αρχάς Μαρτίου ή συγκεκριμένα 7 Μαρτίου, όπως γράφει η Μαυρομάτη στο ημερολόγιο της. Και ότι συζητήσατε δύο θέματα. Το θέμα των βιομηχανικών αερίων και τις παλίνες. Το θέμα της Παλίνης όμως τότε είχε θετική απόφαση της κυρίας Παπανδρέου και εκκρεμούσε στον Ομάρχη. Είχατε κανένα λόγο να συζητήσετε αυτό το θέμα εφόσον δεν είχε ακόμα απορριφθεί το αίτημα. Το αίτημα απερίφθη και δεν συνεμορφώθηκε ο Ομάρχης με την απόφαση της Παπανδρέου τον Απρίλιο, αρχές Απριλίου. Όχι. Είχατε κανένα λόγο να το συζητήσετε με τον Κοσκοντά. Κανένα. Αλλά μου το έθεσε. Σας το έθεσε. Τι γίνεται με το θέμα της Παλίνης. Μου εξήγησε, λέω, δεν έχω ιδέα, αφού ήμουν υπουργός 25 ημερών. Μου εξήγησε το θέμα, το υπέγραψε η κυρία Παπανδρέου. Άρα περιμένουμε, λέω, την έκδοση αποφάσεως του Νομάρχου. Εφόσον λοιπόν περίμενε η απόφαση του Νομάρχου μετά την απόφαση της κυρίας Παπανδρέου, τι λέτε, θα έφτανε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να ζητήσει παρέμβαση του Πρωθυπουργού να δει για εσάς παρεμπιπτόντως να συζητήσει σε αυτό το θέμα. Δεν το ξέρω. Ήταν και το θέμα της βιομηχανίας ασετιλίνης μέσα, το οποίο εκείνο ήταν σοβαρότατο. Ήταν επένδυση 17 δισεκατομμυρίων δραχμών. Ίσως ήταν και το άλλο θέμα της Παλίνης όσον αφορά το οικοδομικό πρόβλημα και όχι το μηχανολογικό. Κύριε Μάτιας, κύριε Πέτσο, μήπως σε αυτό το σημείο ως προς την ημέρα που συναντηθήκατε και συζητήσατε για την Παλίνη, θυμάστε τι λέει ο Κοσκοτάς? Όχι, δεν θυμάμαι τι λέει ο Κοσκοτάς. Ο Κοσκοτάς στην κατάθεσή του στο Σάλεμ, αλλά και εδώ τον ερώτησε και έδωσε την ίδια απάντηση, ότι συναντηθήκατε 2-3 μέρες πρώτης εκδόσεως της αδείας. Δώσατε την άδεια 16 εβδόμου, λίγες μέρες, 2-3 μέρες γρηγορότερα και επέμεινε σε αυτό το σημείο. Ο Κοσκοτάς, ο οποίος σημειωτέων, ότι με την κατάθεσή του φάνηκε ότι δεν σας αδικεί, τουλάχιστον σε ορισμένα θέματα. Όχι, δεν θυμάμαι καμία τέτοια συνάντηση. 2-3 μέρες. Δεν θυμάμαι τέτοια συνάντηση. Και δεν έγινε τέτοια συνάντηση. Και εξήγησα προχθές κατά τη διάρκεια της απολογίας μου ότι κάνετε σύγχυση με το θέμα της Παλίνης. Ο Κοσκοτάς κατέθεσε μαζί με την αποσταλή σε επιστολή προς τον κύριο Πρωθυπουργό τότε για το θέμα της οικοδομικής παράβασης νέα αίτηση για παρέκκληση που έχει ημερομηνία 7 του μηνός. Και κατετέθη στην Ομαρχία. Και 21 του μηνός, αφού είχα εκδώσει εγώ την απόφασή μου διότι κατετέθησα προ 2 μηνών περίπου προσφυγή, δίδεται άδεια, όχι όμως κατά παρέκκληση. Γίνονται 2 αυτοψίες την ίδια μέρα. Η μία δέχεται την ανυπαρξία αφαιρέτου, δεν υπάρχει αφαιρέτο. Η άλλη δέχεται ότι δεν έγινε αυτοψία. Και τη σύγχυση αυτή κάνετε μονίμως. Το ξεκαθαρίσαμε και ο φάκελος είναι μέσα στη δικογραφία. Κατέθεσα και εγώ τα 2 χαρτιά. Γίνεται σύγχυση στις αιτήσεις του Κοσκοτά που κατέθεσε, που αν ήξερε ότι θα βγει η άδεια και με είχε συναντήσει, δεν υπήρχε λόγος να καταθέσει νέα αίτηση 5 μέρες ή 10 μέρες προτού εγώ εκδώσει την απόφαση επί της προσφυγής την οποία είχε καταθέσει 22 Μαΐου.
Κύριε, κύριε Πέτσο, ερωτώ για το εξής. Διότι βλέπω πάρα πολύ ανήσυχο τον Κοσκοτά. Αναγκάζεται να καταθέσει δεύτερη αίτηση. Βλέπει εσείς να εξαντλείτε σχεδόν να φτάνετε στις τελευταίες μέρες και να μην δίδετε την άδεια. Αναγκάζεται να στείλει επιστολή στον κύριο Παπανδρέο, διαμαρτυρόμενος γιατί διακόπησαν οι οικονομικές εργασίες. 7 Ιουλίου στέλνει επιστολή ο Κοσκοτάς στον Παπανδρέο. Αυτά τα τρία, τα τρία γεγονότα της επιστολής, της δικής σας καθυστέρησης, της άλλης άδειας την οποία κατέθεσε, εν συνδυασμό και με την κατάθεση του Κοσκοτά. Της ειδικής μου καθυστέρησης. Είναι πρώτη φορά που το λέτε αυτό. Στην ανάκριση λέγατε ότι χάλασα τον κόσμο να βγάλω. Της ειδικής μου καθυστέρησης. Προσωπικά δεν σας το είπα ποτέ αυτό. Γιατί έχω το ελάττωμα να θυμάμαι κάποιες ημερομηνίες. Λοιπόν, μήπως λοιπόν αυτά τα γεγονότα συνδυαζόμενο με αυτό που λέει και ο Κοσκοτάς. Ότι δηλαδή σας είδε 2-3 μέρες πρώτη εκδόση της αιτίας. Πώς το βλέπετε εσείς και πώς θα το έβλεπε ένας άλλος. Για τον άλλο δεν μπορώ να ξέρω. Για μένα βλέπω ότι έχει πρόβλημα. Διότι εφόσον αποδεικνύεται ότι υπήρχε δεύτερος όροφος αυθαίρετος και υπάρχει πάυση των οικοδομικών εργασιών δια το έργο το οποίο προετοιμάζεται να κάνει, ευνόητο να έχει την ανησυχία και να θέλει να προωθηθούν οι εργασίες του όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Τώρα ένας άλλος πως θα το βλέπει δεν το ξέρω. Καθένας το βλέπει από το δικό του πρίσμα. Ναι, μου κάνει εντύπωση ότι... Αλλά επιχειρηματίας έχει ανησυχίες, σαφώς. Ναι, παραδέχεστε το ραντεβού της 7ης Μαρτίου και λέτε έτσι... Όλα τα παραδέχομαι. Ό,τι μου πείτε τα δέχομαι. Όλα. Σας παρακαλώ. Όχι, μεσολαβεί λέτε, το... εγώ το είπα ότι έγινε το πρώτο ραντεβού. Μεσολαβεί το Πρωθυπουργικό Γραφείο για τα αέρια, τα βιομηχανικά αέρια και για την... και παρεμπιπτόντως συζητάτε και την Παλίνη. Και όταν έχει το κόψιμο το μεγάλο ο Κοσκοτάς, αναγκάζεται να στείλει επιστολή. Τι θέλετε να πιστέψουμε, ότι σε αυτή την περίπτωση και μετά την αποστολή της επιστολής το Πρωθυπουργικό Γραφείο έμεινε αδιάφορο και δεν ήρθε σε επαφή μαζί σας. Κοιτάξτε, το τι θέλετε να πιστέψετε, δεν μπορώ να σας δώσω εγώ την απάντηση. Όχι, σε μένα το Πρωθυπουργικό Γραφείο, επειδή δεν είχε καμία σχέση το ένα θέμα με τον άλλο, δεν έκανε καμία κίνηση να μου πει βγάλε απόφαση. Εγώ την έβγαλα 3 με 4 μέρες πριν λήξει η προθεσμία. Μάλιστα. Καταλάβατε, εγώ την έβγαζα την απόφαση όπως και να έχει, απορριπτική ή θετική. Θα την έβγαζα. Ωραία. Είναι άλλο το θέμα όμως. Είναι πολεοδομικό. Εκεί είχε το πρόβλημα. Δεν σταμάτησα τις εργασίες του Κοσκοτά εγώ. Τη σταμάτησε η πολεοδομία της Αγίας Παρασκευής. Η επιστολή λοιπόν συνδέεται με το σταμάτημα των οικοδομικών εργασιών σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Και αμέσως έχει υποβληθεί και μία αίτηση. Κάτι άλλο θέλω να μου πείτε. Κύριε Πέτσο. Πώς τη βρήκατε, κύριε Πρόεδρε. Στις 11 Ιουνίου 1989, μετά το γεγονός ότι δεν περιληφθήκατε στους συνδυασμούς του ΠΑΣΟΚ, παραιτηθήκατε από μέλος και δώσατε και μία συνέντευξη τον 1984. Την οποία μάλιστα αναφέρεστε στις επιστολές που καταθέσατε. Εκεί έχει μερικά σημεία η συνέντευξή σας που θα ήθελα να σας ρωτήσω μερικά πράγματα. Είναι πολιτικές όμως, η συνέντευξη είναι πολιτική. Είναι κάτω από τη φόρτιση της απόπειρας που είχε γίνει μετά από 15 μέρες και οποιαδήποτε απάντηση θα σας δώσω πολιτική, εφόσον ο κύριος Πρόεδρος επιτρέπει αρκεί να μην με διακόπτει στις απαντήσεις. Οι απαντήσεις ήταν πολιτικές. Ξεκάθαρες και πολιτικές. Κύριε Μάρτης, δεν θα σας... Εντάξει, δεν θα αναφερθώ σε συμπεράσματά σας, αλλά απλώς θα σας ρωτήσω. Λέτε σε ένα σημείο στην κατάθεσή σας ότι ο Γεωργάκης Παπανδρέου συνήντησε τον Κοσκοτά και ότι ο Κατσανέβας, ο γαμπρός του Πρωθυπουργού, ήταν ο πρώτος ο οποίος ήρθε σε επαφή και έφερε σε επαφή τον Κοσκοτά με το περιβάλλον του κυρίου Πρωθυπουργού. Αυτά τα επιβεβαιώνετε και πέστε μας πώς τα ξέρετε. Όχι, δεν ξέρω από τον τύπο. Τον τύπο διάβαζα κι εγώ. Ήμουν την εποχή που διάβαζα τον τύπο. Εκεί έγινε λοποδίτης εγώ, ο Πέτσος το δέκο, ο Πέτσος το ένα, ο Πέτσος το άλλο, ο Πέτσος τσάντες με λεφτά. Εκεί διάβασα πώς έγινε η πρώτη επαφή, δε και το άλλο. Και όταν με ρωτούσαν, γιατί μην απομονώνετε τις απαντήσεις, είπα αυτό έχω μάθει, όχι από άλλα γεγονότα. Πού ήξερα εγώ αν συναντήθηκε ο Κατσανέβας με τον Κοσκοτά.
Στην ίδια συνέντευξή σας λέτε, κύριε Πέτσο, ότι στη συνάντηση του Μαρτίου με τον Κοσχοντά συζητήσατε μόνο για το θέμα της Παλίνης. Δεν αναφέρετε τίποτε για τα βιομηχανικά αέρια. Ενώ ήταν το βασικό θέμα. Και μου κάνει εντύπωση. Αυτό... Δεν σας κάνει εντύπωση, αφού το θέμα των βιομηχανικών αερίων έχει μία ιστορία που σας κατέθεσε και ο Γενικός Διευθυντής, η οποία έχει έμεση σχέση με τις ημερομηνίες εκείνες. Δεν κάνει εντύπωση. Και εγώ το είχα λησμονήσει. Εμένα με ειδοποίησαν ότι έχω απορρίψει αυτό το θέμα. Με ειδοποίησαν ότι έχω απορρίψει αυτό το θέμα. Λέτε, δεν, λοιπόν, δεν, δεν το θυμόμουν. Δεν το θυμηθήκατε. Στην ίδια συνέντευξη ζητείτε εσείς, κύριε Πέτσο, την εφαρμογή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Βεβαίως. Νομίζω ότι ζητώ. Ζήτησα από την αρχή. Λέτε, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών πρέπει να ενεργοποιηθεί και πρέπει να ενεργοποιηθεί στην επόμενη Βουλή. Πρέπει να ενεργοποιηθεί γιατί πιστεύω προσωπικά στην ακεραιότητα της δικαιοσύνης. Την ενεργοποίηση όμως του νόμου περί ευθύνης υπουργών πιστεύω ότι παραπεμπόμενοι οι ενεχόμενοι υπουργοί, όχι οι μη ενεχόμενοι. Φαίνεται εδώ κάποιο λάθος, κάποιες λέξεις λείπουν. Ζητείτε λοιπόν και εσείς στις 11 Ιουνίου του 1989 την εφαρμογή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Δεν το αρνήθηκα ποτέ. Ωραία. Είναι γνωστό όμως, κύριε Πέτσο, ότι ο νόμος αυτός καταλαμβάνει υπουργούς και υφυπουργούς. Και όταν λέτε εναντίον των πραγματικά ενδεχομένων πρέπει να κινηθεί, μήπως μπορείτε να μας πείτε τίποτε, ποιος υπονοούσατε? Αυτοί που θα ήταν ενδεχόμενοι ποινικά σε αυτό το θέμα. Ήταν έργο της Προανακριτικής Επιτροπής. Μάλιστα. Και κάτι άλλο, σε ένα άλλο θέμα. Στο βιβλίο σας μιλήσατε κάποτε για σκευωρία. Χρησιμοποιήσατε εσείς προσωπικά αυτή τη λέξη. Σε ποιο σελίδα, παρακαλώ. Όχι, θα σας ερωτήσω. Αναφέρομαι τώρα σε κάποιες φράσεις σας ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου. Είπατε κάποτε... Εγώ τη λέξη σκευωρία ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου δεν την είπα. Χθες την απολογία μου τουλάχιστον τη λέξη σκευωρία δεν την έβαλα... Όχι στην απολογία σας, αλλά κατά τη διάρκεια της εκστάσεως των μαρτύρων. Είπα. Σε κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, εφόσον λέτε ότι δεν την είπατε, μιλήσατε όμως... Όχι, δεν ξέρω, δεν θυμούμε, σε κάποια... 9 μήνες είναι, έχουν λεχθεί. Έχετε δίκιο, πολλά ξεχάσαμε όλοι μας και είναι πάρα πολύ φυσικό. Εν πάση περιπτώσει, μιλήσατε για πολιτική δίωξη. Αυτό δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε. Στο βιβλίο σας, κύριε Μάρτης, κύριε Πέτσο, στο βιβλίο σας, θα παρακαλούσα τον κύριο Κατσαντώνη να μην σχολιάζει. Δεν σχολιάζω εσάς, κύριε Κατσαντώνη. Δεν φταίω εγώ. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ. Περισσότερο προσέχετε τους δημοσιογράφους, δημοσιογράφους και λιγότερο... Όχι. Τώρα το παρακαλέσατε για μάρτυρα. Μάλιστα. Στοιχειώδης προσοχή θα σας οδηγούσε... Μάλιστα. Και λιγότερο το δικαστήριο. Τους υπολογίζετε πολύ τους δημοσιογράφους. Είναι συνήθεια διότι μάρτυρες εξετάσαμε. 97 μάρτυρες, 100 πτώσεις. Είναι 9 φορές, λέει κύριε Μάρτυρα. Γέλασε απλώς, δεν έκανα τίποτα. Κακό είναι, κακό είναι. Δεν είπα εγώ ότι δεν με έμφυγε κανένα. Απλώς έπρεπε να λεφτείτε το δημοσιογράφο. Μετά... Δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο και τι θα μπορούσα να πω... Δεν ευθύνομαι εγώ όμως, κύριε Κατσαρέ, τώρα. Όχι, οπωσδήποτε δεν ευθύνεστε εσείς. Στο βιβλίο σας, κύριε Πέτσο, στη σελίδα 16 λέτε «Έτσι φτιάχτηκε η υπόθεση του Γεωργίου Πέτσου από το ίδιο του το κόμμα». Και στη σελίδα 17 «Η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ έγινε βασικά ο εισαγγελικός προθάλαμος της υπόθεσης Κοσχοντά». Και συνεχίζεται ότι είπε το ΠΑΣΟΚ «Εμείς τιμωρήσαμε τους ενόχους, τους νεκρώσαμε πολιτικά, δεν τους δώσαμε θέση στους συνδυασμούς του κόμματος». Αυτά σε συνδυασμό με το ότι εσείς ζητήσατε τον νόμο την κίνηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Πώς τα σχετίζετε με την πολιτική δίωξη στην οποία αναφερθήκατε εν σχέση με το πρόσωπό σας? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Πολιτική δίωξη όταν ανέφερα εγώ ήταν και συγκεκριμένη δίωξη μερικών από το κόμμα το οποίο υπηρέτησα σε συγκεκριμένη ψηφοφορία.
η έννοια της πολιτικής δίωξης δεν απομονώθηκε στο κόμμα το δικό σας, στο συγκεκριμένο θέμα το ειδικό μου. Το ότι εζήτησα εγώ να εφαρμοστεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά εζήτησα όμως και από τη Βουλή, όπως ενθυμίστε στην πρώτη μου ομιλία, να γίνει σωστή έρευνα από την προανακριτική επιτροπή. Χωρίς χρόνον ενός μηνός με μια προθεσμία άλλων 15 ημερών, με την εξέταση όλων των μαρτύρων και με τη δυνατότητα να εξαντληθεί το θέμα εκεί. Και αν υπάρχουν περιθώρια παραπομπήσεις στο ειδικό δικαστήριο, τότε έχει καλώς να πάει και στο ειδικό δικαστήριο. Αναφερόμενος όμως την απολογία μου στη Βουλή πάλι το Σεπτέμβριο, την ημέρα της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη, όπως γνωρίζετε, είπα ότι δεν πρέπει να πάω στο ειδικό δικαστήριο ακριβώς για αυτούς τους λόγους που αναφέρει το πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής. Η έννοια λοιπόν της πολιτικής δίωξης σε σχέση με τις πολιτικές σκοπιμότητες της εποχής, από οποιοδήποτε και αν προέρχονται, όπως είπε, μου ήρθε σαν θέμα και σε αυτά αναφέρομαι στο βιβλίο μου. Τι βρήκατε, κύριε Πρόεδρε? Θα το βρούμε, κύριε. Θα το βρούμε αύριο. Διαμαρτυρηθήκατε απολογούμενος γιατί η Προανακριτική Επιτροπή δεν δέχθηκε να εξετάσει τους πρωταθέντες διοικητάς των ΔΕΚΟ. Και μάλιστα ηρωνευθήκατε τον κύριο Κωνσταντινίδη και εμένα. Ηρωνεύθηκα. Ναι, σαφέστατα. Σαφέστατα. Διότι ενώ σας είπαμε ότι λένε αυτά τα οποία λέτε κι εσείς, παρά τα αυτά, υπογράψαμε το πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής και ψηφίσαμε την παραπομπή σας. Μη δεχόμενοι αυτά τα οποία είπαν. Εσάς έλεγα. Ναι. Για μένα λέγατε. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Γιατί ανέφερα τις λέξεις τις οποίες είπατε στην Προανακριτική Επιτροπή. Ναι. Ο κ. Κωνσταντινίδη το είπε για άλλο θέμα. Μήπως θυμάστε καλά τι ακριβώς ζητούσατε, εκτός της εξετάσεώς των. Ζητούσατε και την κατά την παράσταση εξέταση. Βεβαίως. Κύριε Πρόεδρε, θα με επιτρέψετε να διαβάσω μια πολύ μικρή περικοπή. Ορίστε. Από την Προανακριτική Επιτροπή. Κατσαρός. Κύριε Μάρτης... Με επιτρέπετε να καθίσω, κύριε Πρόεδρε, και να σηκωθώ μόλις. Βεβαίατατα. Είναι αυτό το οποίο και εσείς είπατε. Κύριε Μάρτης, από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε από τις απολογίες των τριών διοικητών των ΔΕΚΟ και εκείνοι δεν λένε ότι τους δώσατε εσείς εντολή. Επομένως, σε τι θα μας βοηθήσει κατά την παράσταση η εξέτασή τους? Μάρτης, σε αυτό ακριβώς που λέτε, να βεβαιώσουν ότι δεν τους έδωσα εγώ καμία εντολή. Κατσαρός, μα αυτό λένε. Μάρτης, άμα το δεχθείτε αυτό, τότε δεν υπάρχει κατηγορία. Κατσαρός, το αν το δεχθούμε είναι άλλη ιστορία. Αν το αποδεχθούμε ή όχι, είναι έργο της Επιτροπής. Κατά την παράσταση συνήθως εξετάζουμε μάρτυρες ή κατηγορούμενο και μάρτυρες όταν υπάρχει αντίθεση στις καταθέσεις. Όταν άλλα υποστηρίζει ο ένας και άλλα υποστηρίζει ο άλλος. Αυτή είναι η πλήρης στοιχομηθεία. Αλλά δεν ηρωνεύτηκα εγώ. Πώς είπατε? Δεν είναι ηρωνία. Μας ηρωνευτήκατε εδώ στο ακροατήριο. Όχι, δεν ηρωνεύτηκα, κύριε Κατσαρή. Λάθος το καταλάβατε. Γιατί δεν δεχθήκαμε να μας πει. Είπα συγκεκριμένα και διάβασα το απόσπασμα της Προανακριτικής Επιτροπής που δέχεστε ότι οι τρεις διοικητές των ΔΕΚΟ δεν πρέπει να εξεταστούν ούτε κατά την παράσταση, επειδή λένε εκείνοι, όπως λέτε κι εσείς, ότι δεν έδωσα εγώ εντολή. Ηρωνία είναι αυτό ή επιχείρημα δικό μου, ότι κι εσείς πιστεύατε την περίπτωση αυτή την οποία αποτύπωσε ο γραμματέας της Προανακριτικής Επιτροπής, ενώ μετά υπογράψατε την παραπομπή μου για συγκεκριμένο οργανισμό? Κάνετε λάθος. Δεν δεχθήκαμε τίποτε. Σας είπαμε ότι είναι έργο της Επιτροπής. Είπατε είναι έργο της Επιτροπής. Είπα εσείς προσωπικά δεχθήκατε σαν πρόεδρος ότι δεν χρειάζεται η κατά την παράσταση συζήτηση μαζί τους, ούτε και η κατάθεσή τους, ακριβώς και μόνον επειδή σαφέστατα λένε ότι ο Πέτσος δεν μας έδωσε εντολή. Αυτό εμένα εκείνη τη στιγμή με χαροποίησε, διότι πήγαινα να απαντήσω σε ένα κατηγορητήριο που με παρέπεμπε στην Προανακριτική Επιτροπή για τις τρεις αυτές, για τις πέντε μάλλον, ΔΕΚΟ του Υπουργείου Μεταφορών. Όταν λέτε λοιπόν και σας είπα εγώ ότι έχω αρμοδιότητα στις 3 ΔΕΚΟ και μου απαντάτε εσείς, μα δεν λένε τίποτα οι διοικητές,
Αυτό επικαλέστηκα ότι είπατε, άσχετα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Προανακριτικής Επιτροπής όσον αφορά την παραπομπή μου ή στην Βουλή, για να κριθεί κατά πόσο θα πάω στο ειδικό δικαστήριο. Γιατί λοιπόν να είναι ειρωνικό κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή εμένα με χαροποίησε. Ότι πρώτης εξετάσεως αυτών των ανθρώπων είχατε πιστεί περί της αθωότητός μου. Κάνετε πολύ. Γιατί μιλάτε, δεν μπορώ. Ακούστε αυτό, αυτό ήταν αυτό το οποίο εσείς. Το συμπέρασμα το οποίο εσείς βγάλατε και σας είπα ότι αυτό είναι έργο της Επιτροπής, θα το συζητήσει και θα βγάλει, θα πάρει κάτι απόφαση από αυτού. Τώρα, πέστε μου κάτι άλλο. Κύριε Πέσο, τελειώνω κύριε Πέσο. Κύριε Πέσο, ξέρετε μου κάνει εντύπωση κάτι και θέλω να μου δώσετε μια εξήγηση. Για εκείνη την περίφημη τραπεζιτική ισορροπία. Δίδεται μία συνέντευξη, την οποία σας διάβασα, 27/11/1988. Εξετάζεστε στην Εξεταστική Επιτροπή. Εξετάζεστε στην Προανακριτική Επιτροπή. Καταθέτετε πόρισμα, ένα υπόμνημα, στην Προανακριτική Επιτροπή. Κύριε, κύριε Πέτσο, πουθενά, μα πουθενά, δεν λέτε ότι μιλήσατε για Τράπεζα Κρήτης και για τραπεζική ισορροπία στην Τράπεζα Κρήτης. Δεν λέτε πουθενά. Λέτε παντού ότι δεν κάνατε ποτέ καμία συζήτηση για Τράπεζα Κρήτης. Και μην θέστε το βουρνά. Εγώ. Βεβαίως. Παντού έλεγα για την Τράπεζα Κρήτης ότι έγινε η συζήτηση 2 Αυγούστου. Από την πρώτη στιγμή. Ισορροπία. Από την πρώτη στιγμή ομιλούσα για τραπεζικές ισορροπίες, ακόμα και στη συνέντευξη. Για να μην με πέραν με τις πέτρες, δεν έλεγα ότι να απεμπλακεί και από τον οργανισμό, τον οποίο διεπίστωσα ότι είχε καταθέσει ο κύριος Βουρνάς στον ανακριτή. Συνέντευξη 27/11/88. Και για μένα έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτά που τα είπατε σε χρόνο τέτοιο που δεν είχατε προσλάβει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Και τα πάω όλα. Όλα τα πάω. Λέτε, 27/11/88. Όταν πληροφορήθηκα από καταγγελίες συνδικαλιστών ότι στα ΕΛΤΑ γίνονταν κάποιες κομπίνες από υπάλληλο, αποδείχθηκαν μάλιστα βάσιμες σε καταγγελίες και υποβλήθηκε μήνυση στον υπάλληλο, φώναξα τον κύριο Βουρνά και του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει που έχει ο οργανισμός τις καταθέσεις του, αλλά να μην θυγούν οι ισορροπίες που υπήρχαν στις τράπεζες πριν έρθω εγώ στο Υπουργείο. Μου έφερε καταστάσεις και διεπίστωσε ότι τα χρήματα των ΕΛΤΑ ήταν κατετεθειμένα σε όλες τις τράπεζες. Αυτή είναι η υπόθεση. Ποια εντολή μου λέτε τώρα? Τα ίδια περίπου. Κοιτάξτε πάντως, κοιτάξτε. Εντάξει, λέτε για συνεντεύξεις τώρα. Το υπόμνημα στην Προανακριτική Επιτροπή, που είναι το ίδιο υπόμνημα που κατέθηκε στον κύριο Σπύρου, αναφέρει όλη τη συζήτηση σε σελίδα 35. Το είπα και στη Βουλή. Και στην απολογία μου στη Βουλή. Μου λέτε το είπα. Απολογία Βουλή. Υπόμνημα στην Προανακριτική Επιτροπή, ό,τι ακριβώς ελέγχθη, και υπόμνημα στον κύριο Σπύρου. Μότα μότα, ίδια. Δεν μιλώ για τη Βουλή. Δεν μου λέτε για τη Βουλή. Προανακριτική Επιτροπή. Θα σας πω αμέσως. Μου λέτε Προανακριτική Επιτροπή. Στη Βουλή δεν ήταν η Προανακριτική Επιτροπή? Όχι, όχι. Ναι, στην Προανακριτική Επιτροπή. Πρώτης Βουλής. Α, πρώτης Βουλής πότε λέτε? Μιλάμε τώρα για τον, όταν δώσατε εξηγήσεις στην Προανακριτική Επιτροπή. Λέτε λοιπόν στο υπόμνημά σας, γράφετε σελίδα 4. Κάλεσα τον Βουρνά και λοιπά, του συνέστησα να προσέξει γιατί γίνονται παιχνίδια σύμφωνα με τις καταγγελίες που μπορούν να διαταράξουν την τραπεζική αγορά. Και πιο κάτω. Σελίδα 4. Αυτή ήταν και η μόνη συζήτηση που είχαμε μαζί με τον Βουρνά ή όποιον άλλο διευθύντη δέχομαι για τα θέματα αυτά. Και συνεχίζεται. Δεν έγινε καμιά απολύτως συζήτηση και δεν μπορούσε να γίνει, αφού αγνοούσε ο Βουρνάς την ύπαρξη καταθέσεων. Τα λέω αυτά, εντάξει, τα λέω. Δεν διαφωνώ, τα λέω. Και μου κάνει εντύπωση ότι τα ίδια περίπου, χωρίς να μιλάτε για Τράπεζα Κρήτης, τα λέτε και στις 18 Ιουλίου, όταν συνεζητείται η πρόταση κατηγορίας. Και όλα αλλάζουν από την Προανακριτική Επιτροπή και με το υπόμνημά σας και με τις καταθέσεις σας. Δεν αλλάζει, συνέχεια του κύριου Σπύρου. Δεν αλλάζει, κύριε Κάτσαρη. Προστίθεται η κατάθεση, που είναι και το ακριβές, του κυρίου Βουρνά εις τον Παπανδρέου. Εις τον ανακριτή, κάνοντας τη μήνυση του Γαλιανού. Αυτό προστίθεται.
την κατάθεσή του, η οποία του λέει ότι ο Πέτσος μου είπε σήκωσε τα λεφτά σταδιακά και κάνει τα πεζικές ισορροπίες. Δεν μιλώ. Εσείς λέτε για τον Βουρνά ότι να μην διαταράξει, μάλλον να διατηρηθεί η τραπεζική ισορροπία κλπ. Το εξέλαβε ο Βουρνάς, δεν του το είπατε, αλλά το εξέλαβε ότι του είπατε να απεμπλακεί από την Τράπεζα Κρήτης. Όχι, του το είπα, αφού το ίδιο το καταθέτει στον ανακριτή. Το καταθέτει, το καταθέτει τον Νοέμβριο του 1988 σαν πολιτικός ανάγων. Το καταθέτει στη ενώπιόν σας. Στο επόμενο, ξέρετε και κάτι άλλο για καταθέτει. Ακούστε, θέλετε να βρείτε ενοχή, να στύψετε το κατηγορητή, να βρείτε ενοχή. Δεν με ενδιαφέρει. Αφήστε με, έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί με ερωτήσεις τις ίδιες. Εγώ όταν είδα τον κύριο Βουρνά, του είπα, κύριε Βουρνά, κρατήστε τις τραπεζικές ισορροπίες, θέλετε μόνο αυτό να του το είπα. Δεν υπάρχει καμία ανάληψη και επανακατάθεση. Λοιπόν, και απεμπλακείτε από την Τράπεζα Κρήτης. Θέλετε να του πω ότι το έπεισα εγώ δολίως να καταθέτει χρήματα. Εντάξει, τι θέλετε κύριε Κατσαρέ, διαλέξτε. Κατηγορουμένους θέλετε, διαλέξτε. Κάνετε πολύ λάθος. Δεν μπορώ κύριε Πρόεδρε, ζητάω διακοπή 5 λεπτών. Ζητάω διακοπή 5 λεπτών. Έχω βγει εκτός σε αυτούς τώρα στο τέλος, κάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις που έγιναν στους μάρτυρες, λέτε και είμαι μάρτυρες. Δεν μπορώ, αισθάνομαι καλά. Μήπως τελείωσε ο κύριος Κατσαρός στην συνέχεια. Όχι, απλώς θέλω να του διαβάσω κάτι που γράφει στο πόρισμά του, κύριε, στο υπόμνημά του. Σας παρακαλώ, έχει σημασία. Έχει πάρα πολύ σημασία. Εντάξει, συγγνώμη και παρακαλώ. Μου αποδίδει, αυτή θα τη βρούμε αποδίδει μια πρόθεση θα... που δεν την έχω, κύριε Πέτσο. Δεν την έχω. Δεν ψάχνω να πιάσω ενόχους ή να βρω ενόχους. Δεν ψάχνω. Και με αδικείται πάρα πολύ. Αλλά την αλήθεια ψάχνω να τη βρω και θα τη βρω. Λέτε λοιπόν στη σελίδα 7 του υπομνήματός σας, στην Προανακριτική Επιτροπή. Καθίστε κύριε Πέτσο, καθίστε. Δεν πειράζει. Καθίστε κάτω. Αναφέρεστε στη συζήτηση με τον Βουρνά και λέτε... Η συζήτησή μας του άφησε την εντύπωση που πρέπει να γίνει σταδιακή απεμπλοκή από την Τράπεζα Κρήτης. Και στην τετάρτη με λατινικά στοιχεία παράγραφο λέτε την γενική φράση μου για την αποφυγή διατάραξης της τραπεζικής αγοράς, προφανώς με διάφορες λογιτούρες, που ο ίδιος ο Βουρνάς ισχυρίζεται πως την εξέλαβε και σαν σύσταση σταδιακών αναλήψεων από την Τράπεζα Κρήτης, εφόσον βέβαια αποδεικνυόταν κατά αυτόν καταθέσει τον ΕΛΤΑ εκεί, την υλοποίησε στην πράξη δίδοντας εντολή στον Γαλιανό τηλεφωνική στις 3.88 την επομένη της συνομιλίας μας για περαιτέρω καταθέσει μεγάλων ποσών στην Τράπεζα Κρήτης. Είναι το 1,3 δις που κατατέθηκαν στις 3 Αυγούστου. Πότε το γράφει αυτό, είστε σας παρακαλώ. Δεν εγνώριζε, θα πείστε σας παρακαλώ, δεν θέλω βοήθεια κανένας. Δεν είναι βοήθεια, σας παρακαλώ. Αυτά τα λέτε, τα γράφετε, 23 Αυγούστου 1989. Μάλιστα. Επομένως, από τις δύο τελευταίες περικοπές, φαίνεται καθαρά, λέτε τουλάχιστον εσείς, ότι δεν είπατε για σταδιακή ανάληψη καταθέσεων από την Τράπεζα Κρήτης, αλλά από εκείνα τα οποία που μιλήσατε γενικά για τραπεζιτική ισορροπία, τα εξέλαβε ο κύριος Βουρνάς ότι έπρεπε να κάνει αναλήψεις κλπ. Δεν λέτε πουθενά μέχρι τον Αύγουστο του 89 ότι του είπατε να κάνει αναλήψεις στην Τράπεζα Κρήτης. Αυτό ψάχνω να βρω και αυτό θέλω. Και τον Νοέμβριο του 1988 πηγαίνει ο κύριος Βουρνάς ή στον ανακριτή και καταθέτει ότι του είπα για σταδιακή απεμπλοκή. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται στα όρθια. Και του λέω καθίστε τις τραπεζικές ισορροπίες και απεμπλακείτε. Αυτά πηγαίνει και τα λέει εις τον ανακριτή, αφού του τα είπα εγώ μετά από 2,5 μήνες. Και το βρίσκω εγώ μέσα ότι το έχει πει εις τον κύριο Παπανδρέου όταν έκανε τη μήνυση εναντίον Γαλιανού. Έρχεται ο κύριος Βουρνάς και δηλώνει ότι την ίδια εντολή έδωσε στον Γαλιανό. Και ο Γαλιανός, ο οποίος διορίζει 1η Αυγούστου την κόρη του, που παίρνει το πανωτόκι μετά από 10 μέρες από την κατάθεση της 3ης Αυγούστου τη συμπτωματική, αποδεικνύει σαφέστατα και την εντολή Βουρνά, αλλά και την πρόθεση τη δικιά μου και τις εκφράσεις μου. Ακριβώς σε αυτό το σημείο σας ρώτησα. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τι λέει ο Βουρνάς, αλλά εσείς, ερμηνεύοντας αυτό που είπε ο Βουρνάς στον Παπανδρέο 6 Νοεμβρίου του 1988 για την επεμπλοκή, λέτε ότι είναι συμπέρασμα που έβγαλε εκείνος, διότι εσείς του μιλήσατε γενικά
για ισορροπία στις τράπεζες. Εγώ του είπα να κρατήσει τις τραπεζικές ισορροπίες, η οποία είναι οικονομικός όρος που δεν πιστεύω ότι τον κατανοείται, αφενός και να πεμπλακείται από την Τράπεζα Κρήτης. Αυτό είναι και τίποτα άλλο. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Έχω σημειώσει εδώ, η επιστολή έχει ημερομηνία Ιούλιο και μιλάει περί επανακαταθέσεις μέχρι τέλος Ιουλίου. Α, μπράβο. Αυτό είναι. Αυτό έχω σημειώσει. Όχι τέλος Αυγούστου. Μέχρι τέλος του μηνός. Οπότε αυτό δεν γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Κύριε Πέτσο, αναφερθήκατε και στην απολογία σας ότι είχατε κάποια συνάντηση με τον κύριο Τεγόπουλο πριν γίνεται υπουργός οικονομικών. Όχι, μεταφορών. Πριν γίνεται υπουργός οικονομικών. Ήμουνα μάλλον Ιούνιο. Πόσο? Ιούνιο. Ιούνιο. Ήτανε μάλλον μετά την επιστολή. Όποτε είναι η επιστολή, πάντως δεν ήμουν υπουργός μεταφορών. Ιούνιο του 88. Και ότι μετά από αυτήν την συζήτηση είπε και ο κύριος Τεγόπουλος ότι εσείς ή εσείς το είπατε, ήσασταν προσεκτικότερος. Μπορείτε να μου πείτε το ακριβές περιεχόμενο της συζητήσεως, τι σας είπε για τον Κοσκοτά ο κύριος Τεγόπουλος? Α, ήταν συζήτηση καθαρός φιλικού τόνου. Φιλικού τόνου, θα χωρίς είπε. Χωρίς συγκεκριμένο. Μπορείτε να καθίσετε, κύριε Πέτσο. Δεν πειράζει, καθίστε. Χωρίς συγκεκριμένο στοιχείο. Αναφέρεται στην επιστολή και στην αναγκαιότητα να απεμπλακεί το σύνολο της κυβέρνησης από το περίεργο φαινόμενο Κοσκοτά. Ήταν περίπου... Αν θέλετε για να μην κουραστείτε και ήταν, σύντομα, ήταν, να το πούμε... Ήταν περίπου αυτό το οποίο αναφέρεται στην επιστολή. Μάλιστα. Όχι όμως για υπεξαιρέσεις. Εγώ είπα από την αρχή όμως... Σας ρώτησα. Το εξέλαβα... Μισό λεπτό. Η επιστολή Τεγόπουλου δεν είναι μία σήμαντη επιστολή. Είναι πάρα πολύ σημαντική επιστολή. Και δημοσιεύεται η επιστολή Τεγόπουλου ακριβώς όταν εξαντλήθηκαν κατά την διοίκηση Τεγόπουλου κάποια άλλα περιθώρια. Όταν λοιπόν μετά την επιστολή Τεγόπουλου κάνετε μία συζήτηση με τον κύριο Τεγόπουλο και ο κύριος Τεγόπουλος σας επισημαίνει την αναγκαιότητα αποεμπλοκής όλων των κυβερνητικών σχέσεων με το νοσηρό και επικίνδυνο αυτό φαινόμενο Κοσκοτά, μπορώ να υποθέσω ότι δεν γνωρίζει κανείς τίποτε? Όχι, αλλά η απάντησή μου είναι τι μου τα λες εμένα τώρα αυτά, είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Άλλο αν δώσατε εσείς αυτήν την απάντηση και αν την δώσατε τον Ιούνιο. Γιατί και οι συζητήσεις για τα ΕΛΤΑ γίνονται τον Αύγουστο. Όχι, εγώ ήμουν αναπληρωτής του οικονομικών. Ναι, ακούστε κύριε Πέτσο, εάν έχετε αυτήν την επισήμανση από τον κύριο Τεγόπουλο μετά την επιστολή του Ιουνίου, από εκεί και πέρα είστε ενημερωμένος και υποψιασμένος. Η λέξη απεμπλοκή γενικότερα από την Τράπεζα Κρήτης προς τον κύριο Βουρνά με τη στήριξη των τραπεζικών ισορροπιών δεν αφήνεται μόνο συζήτηση στο... Να προχωρήσω λίγο με τον κύριο Τεγόπουλο. Ας μείνουμε και... Θέλετε γενικά στο κλίμα αυτό ή στις καταγγελίες που συμφωνεί. Δεν είναι κάτι συμφωνεί, ούτε έχω δικαίωμα να το πω. Άρα λοιπόν δικαιούμαι να πιστεύω ότι και τα κυβερνητικά στελέχη γνωρίζουν όσα ξέρει ο απλός πολίτης από το διάβασμα των εφημερίδων. Ανάλογα με τι βαθμό απασχόλησης πρέπει να έχουν στα θέματα αυτά. Να προχωρήσω παρακάτω. Κάνετε όμως μία συνάντηση και με τον κύριο Λιβάνη και είναι γνωστή η θέση του κυρίου Λιβάνη. Μπορείτε να μου πείτε γιατί ο κύριος Λιβάνης, ο διευθυντής του γραφείου του τότε πρωθυπουργού, ένας άνθρωπος με κύρος, με αναγνώριση και με δύναμη και με ιστορία, γιατί ο κύριος Λιβάνης δεν μπορεί να ανακόψει την επέλαση Κοσκοτά? Τι είναι εκείνο που εμποδίζει? Όχι το Χαλκιάτια, όχι τον τρίτον ή τον τέταρτον της κρατικής μηχανής. Τι είναι εκείνο που εμποδίζει τον κύριο Λιβάνη και τον καθιστά ιτημένο στην αναμέτρησή του με τον Κοσκοτά? Κοιτάξτε κύριε Κωνσταντόπουλε, όπως είναι γνωστό, ένας γενικός διευθυντής ενός πρωθυπουργού λειτουργεί μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης συμπεριφοράς, μιας κυβερνητικής πολιτικής που ο ένας έχει μία φορά το πάνω χέρι, άλλος έχει το κάτω χέρι. Ναι, πώς, από τι εξαρτάται το πάνω και το κάτω χέρι? Είναι ο Μένες ο Κουτσόγιος, ο Μακαρίτης, είναι ο Ανδρέας ο Πανδρέου. Είναι άλλα κέντρα τα οποία μπορεί να προσδιορίζουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ποια είναι αυτά δεν τα άλλα κέντρα? Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν πάνε, κύριε Πέτσο, θα σας ρωτήσω, επιτρέψτε μου, θα σας ρωτήσω, γιατί εγώ σας λέω μία δυσκολία που έχω. Και σας την λέω για να δικαιολογήσετε και ορισμένες ερωτήσεις. Εδώ
υπάρχει ένα παιχνίδι της αλήθειας. Υπάρχει η δημοσιογραφική όψη της αλήθειας, υπάρχει η πολιτική όψη της αλήθειας και υπάρχει και η δικονομική όψη της αλήθειας. Και ψάχνουμε να βρούμε εάν κάποια πράγματα χειραγωγούνται είτε για να διωγγώνεται η μια πλευρά είτε για να συρρυκνώνεται η άλλη. Και πώς χειραγωγούνται και μέσα από ποια κέντρα. Εάν υπάρχουν κέντρα που χειραγώγησαν τότε τα γεγονότα για να δοθεί μια άλλη εντύπωση και αν υπάρχουν κέντρα που χειραγωγούν τώρα τα γεγονότα για να δοθεί μια άλλη εντύπωση. Λοιπόν, ευθέως σας ερωτώ, εν όψη του γεγονότος ότι είστε πλέον υποψιασμένος, ενημερωμένος, ποιοι είναι εκείνοι οι μηχανισμοί που επιβάλλονται έτσι ώστε να μένει ανέγγιχτος ο Κοσκοτάς? Δεν μπορώ να τους ξέρω εγώ από τις θέσεις, από τους θέσεις που ήμουν. Σύμφωνα. Προχωρώ. Γι' αυτό μονίμως, αν έχετε διαπιστώσει κύριε Κωνσταντόπουλε, και στις ομιλίες μου στη Βουλή, αλλά και στο βιβλίο μου, συνεχώς με ερωτηματικά. Μάλιστα. Κοιτάξτε, είναι ερωτηματικά. Θα σας ερωτήσω σε αυτό, γιατί και το βιβλίο σας έχει τόση σοβαρότητα, όσοι τουλάχιστον εγώ πίστευα ότι θα το δίνατε. Αλλά στην απολογία σας πέψατε να υποβαθμίσετε τη σοβαρότητα του βιβλίου σας. Και εκεί σας ομολογώ ότι όχι, εμένα μου γεννώνονται απορίες. Όχι, αφήστε με να ρωτήσω. Βεβαίως θα σας απαντήσω. Αφήστε πάρε, με να ρωτήσω. Μόνο 5 λεπτά μία διακοπή για παρακαλώ. Να ρωτήσω. Θέλετε διακοπή. 3 λεπτών, 4-5 λεπτά. Ναι. Να συνεχίσουμε. Διακόπτε με για 5 λεπτά. Οι καταστάσεις αυτές έχουν προσχωριστεί από εσάς. Το θέμα των καταστάσεων είναι άλλο. Εννοείται θέμα τι γράφει η επιστολή. Η επιστολή γράφει αυτά που σας είπα. Μάλιστα. Τώρα, ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Κύριε Πέτσο, αναφερθήκατε. Είπατε για το βιβλίο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κωνσταντόπουλο. Θα ρωτήσω επ' αυτού. Απλώς έκανα μία διαπίστωση. Δεν το έχω υποτιμήσει, απλώς έχω διαφοροποιήσει τη θέση μου όσον αφορά την πολιτική κρίση την οποία περιέχει ένα βιβλίο. Θα κάνω δύο ερωτήσεις. Δεν υποτιμώ ποτέ ένα κείμενο το οποίο... Θα κάνω ερωτήσεις από αυτό, κύριε Πέτσο. Κοιτάξτε, πέραν από το τι λέει ο καθένας, αξιολογείτε και το τι λέει ο καθένας σε σχέση με την πραγματικότητα. Ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από μένα, τι έχετε γράψει στο βιβλίο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να προχωρήσω, να κάνω τούτη την ερώτηση. Την συνάντησή σας με τον κύριο Λιβάνη, στην οποία αναφερθήκατε ύστερα από ερώτηση του κυρίου Προέδρου, την τοποθετείτε το Σεπτέμβρη του 88. Συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας ο κύριος Λιβάνης σας είπε τι θα γίνει, θα έχουμε... Δεν ενθυμούμε, δεν ενθυμούμε. Θα έχουμε αλλά... συνέπειες. Όχι έτσι, συνέπειες. Θα έχουμε προβλήματα. Όχι, αυτός ο Κοσκοτάς είναι αδιφάγος. Είναι αδιφάγος αυτός ο Κοσκοτάς. Μπορείτε να μου πείτε πότε έγινε αυτή η συνάντηση? Δεν ενθυμούμε. Αν τη γράφω στο βιβλίο... Από ότι εδώ λέω, είπατε Σεπτέμβρη του 88. Πρέπει να είναι στο βιβλίο μέσα, διότι το βιβλίο το έγραψα κατόπιν της υπάρξεως της Συμβουλής ενός ημερολογίου που έχω. Προ των τηλεφωνημάτων τα οποία κρίνατε όπως τα κρίνατε απολογούμενος στην Βουλή, των τηλεφωνημάτων για τον διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ ή μετά? Προ. Προ. Βεβαίως προ. Προ των τηλεφωνημάτων. Έχετε λοιπόν... Όχι των τηλεφωνημάτων, του συγκεκριμένου τηλεφωνήματος που έλεγε τώρα λοιπόν, τον Νοέμβριο. Έχετε λοιπόν μία συγκεκριμένη διατύπωση. Μάλιστα. Τι θα κάνουμε εδώ, είπατε προηγουμένως, προβλήματα, είναι... Γενική διατύπωση. Ναι, 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 δεν είναι γενική. Η οποία μπορεί να μην ελέγεται. Κοιτάξτε, τη στιγμή είναι μεταξύ Τυρού και Αχλαδίου. Ναι, περίπου ναι. Όχι, βέβαια. Περίπου ναι. Όταν τι θα κάνουμε με τον Κοσκοτά, ο Κοσκοτάς είναι αδιφάγος και μιλάμε για το καλοκαίρι του 88, δεν είναι εις τον καιρό διατυπωμένη, είναι εις τον... Δεν ήταν καμία συζήτηση προς έναν υπουργό συγκεκριμένη να καθίσουμε να το συζητήσουμε το θέμα. Ήταν στα όρθια μια συζήτηση μεταξύ άλλων θεμάτων μετά από ένα πέρασμα το οποίο είχε κάνει ως υπουργός. Γινόταν σεισμός εκείνη την περίοδο για το θέμα Κοσκοτά. Και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού αναρωτιέται τι θα κάνουμε με τούτον εδώ, είναι αδιφάγος. Ίσως λόγω του σεισμού. Το αδιφάγος πού αναφέρεται? Ίσως λόγω του σεισμού. Πού αναφέρεται το αδιφάγος? Το αδιφάγος σημαίνει φαταούλας, σημαίνει αχόρταγος. Είμαι σαφής. Σημαίνει ανικανοποίητος. Στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Μα δεν είχε τότε. Τότε ήταν υπό έλεγχο, ήταν στριμωγμένος, ήταν στα δυο στενά. Ήταν στα δυο στενά ο Κοσκοτάς το 88. Πάντως η έννοια των λόγων του ήταν η ανάπτυξη των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Έχω την εντύπωση ότι έχει σχέση με αγορές ποδοσφαιριστών κλπ. Δεν είναι θυμό. Να προχωρήσω. Να προχωρήσω γιατί υπάρχει ένα θέμα το οποίο είπατε εδώ στην απολογία σας και εγώ το δέχομαι αυτό, ότι έχετε την εμπειρία δύο πολύ ακραίων και οριακών βιωμάτων. Πολύ ακραίων. Και της απόπειρας σε βάρος σας
και της δημοσίευσης μιας συγκεκριμένης συνέντευξης η οποία σας ενεφάνιζε έτσι όπως σας ενεφάνιζε. Για πείτε μου λοιπόν, την συνέντευξη του κυρίου Βακάλη την αξιολογείτε ως κίνηση αυθόρμητη, ως κίνηση υπολογιστική για να καλύψει δικές του ευθύνες ή ως κίνηση κατευθυνόμενη για να διευκολυνθεί το σχέδιο το οποίο εσείς λέτε ότι υπήρχε προκειμένου να προσφερθείτε ως εξυλαστήριο θύμα? Σαν κίνηση σαφώς υπολογιστική. Σαν κίνηση σαφώς. Αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ξέρω ποιοι υπολογισμοί πίσω από αυτή την κίνηση κρύβονται. Μισό λεπτό. Στο βιβλίο σας, αφού αναφέρεστε, είναι γραμμένο μετά το 89 και σε εκείνο το λέτε, αναφέρεστε στην σκοπιμότητα και στο κλίμα που επεκράτησε το 80. Αναφέρω και τις δύο περιπτώσεις ναι, που ναι, ρωτήσατε. Ναι, ναι. Αφήστε με να ρωτήσω. Αναφέρεστε στο κλίμα που επεκράτησε μετά το 89, αναφέρεστε στη Νέα Δημοκρατία, στο συνασπισμό, στη Βουλή, λέτε όμως και κάτι πολύ απλό. Διότι είναι περισσότερο από βέβαιο. Σελίδα. Στην σελίδα, στην εισαγωγή, στη σελίδα 12. Διότι είναι περισσότερο από βέβαιο ότι βρέθηκα μέσα στη λέλαπα αφενός μεν μιας σατανικής νομεμκλατούρας του σοσιαλιστικού κινήματος που αναζητούσε ένοχο, αναζητούσε εξυλαστήριο θύμα για να καλύψει ευθύνες άλλων παραγόντων εντός εισαγωγικών και αφετέρου στην τρίμηνη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Αριστεράς που χωρίς ιδιαίτερη μελέτη των πραγματικών περιστατικών, των νομικών και υπερασπιστικών μου θέσεων με παρέπεμψε στο ειδικό δικαστήριο για να καλύψει την αναγκαιότητα της συνεργασίας τους και να στρώσει το δρόμο για μια εκλογική αναμέτρηση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι των αντιπάλων της. Λέτε λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα. Το ένα είναι μεταγενέστερο των γεγονότων, το άλλο είναι προγενέστερο. Πείτε μου παρακαλώ, ποια είναι αυτή η σατανική νομενκλατούρα, η οποία είναι περισσότερο από βέβαιο ότι έφτιαξε εσάς ως υποψήφιο εξυλαστήριο θύμα για να καλύψει τους πραγματικούς ενόχους και ποιοι είναι αυτοί οι πραγματικοί παράγοντες εντός εισαγωγικών που καλύφθηκαν κάτω από αυτήν την κατασκευασμένη σκευωρία σε βάρος σας? Αν τους ήξερα, κύριε Κωνσταντόπουλο, θα τους ανέφερα. Αλλά σαφώς ότι υπήρχαν παράγοντες που έπρεπε να καλυφθούν από ένα υπαρκτό σκάνδαλο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Κοιτάξτε, άλλο γιατί δεν έχεστε ότι θα τους ανέφερα. Υπήρχε κανένας λόγος να μην τους αναφέρω? Ακούστε, ήμουνα εντός ΠΑΣΟΚ. Θέλετε να σας πω κάτι, κύριε Πέτσο? Αν θέλετε να προβληματιστούμε φωναχτά. Βεβαίως πάντοτε υπάρχει μία πλευρά που θέλουμε να πούμε φωναχτά για να υποδηλώσουμε κάτι άλλο και υπάρχει και ο αδαμάντινος νόμος των εφεδριών που τον τηρούν και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι ώστε στον εύθετο χρόνο να πούν εκείνο που πρέπει να πούν. Εδώ μιλάτε, και γι' αυτό σας λέω ότι λέτε πολύ σοβαρά πράγματα στο βιβλίο σας, ότι σας φτιάξανε εξυλαστήριο θύμα για να καλύψουν ευθύνες παραγόντων μια σατανική νομενκλατούρα που ήξερε. Πιστεύετε ότι υπάρχουν παράγοντες, κύριε Κωνσταντόπουλο, στο σκάνδαλο αυτό που συνετέλεσε ληστό στον όρθιο να διαμορφωθεί? Δεν θέλετε να μου απαντήσετε, προχωρώ. Μα όχι. Δεν θα πάρετε τις απαντήσεις τις οποίες σας δίνετε, δεν θα πάρετε σαν άρνηση. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί εγώ δέχομαι ότι η συνέντευξη Βακάλη έτσι όπως δημοσιεύτηκε σας συνέθλιψε και δημιούργησε μια εικόνα. Αλλά θα πρέπει να δεχτείτε κι εσείς ότι όταν γράφετε βιβλίο. Βεβαίως. Αλλά θα πρέπει να δεχτείτε κι εσείς ότι όταν γράφετε βιβλίο με αυτό το περισσότερο από βέβαιο, κι εσείς διαμορφώνετε εικόνα. Βεβαίως, διαμορφώνω την λοιπόν, εικόνα και εγώ είμαι αποδέκτη. Συνέντευξη αυτή και εγώ ήταν υπάρχει συνέντευξη υπολογισμού. Αφήστε το αυτό. Όταν όμως λέτε κι εσείς, το δέχομαι, κύριε Πέτρο. Και λέω ότι εφόσον ο Βακάλης ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ακούστε, θα φτάσουμε εκεί. Λέτε όμως και κάτι παραπάνω. Σας ερώτησε και ο κύριος συνάδελφος. Λέτε σε φωτογραφία των γάμων σας. Δεν μπορούσα να υποπτευθώ ποτέ ότι όταν μου περνούσε τις βέρες στο γάμο μου το 85 ο τότε πρωθυπουργός, μετά από 4 χρόνια θα με έβρισκε. Θα με έβρισκε αυτός κατάλληλο για εξυλαστήριο θύμα του. Έτσι αισθανόμουν όταν έγινε η παραπομπή. Να με συγχωρείτε, όταν λοιπόν λέτε και εσείς, όταν, λοιπόν, ακούστε, όταν λέτε εσείς ότι ο τότε πρωθυπουργός σας κατασκεύασε εξυλαστήριο θύμα και εσείς διαμορφώνετε σε βάρος του τότε πρωθυπουργού εικόνα συνθλιπτική. Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Σας παρακαλώ. Εγώ τελώ υπό την κατηγορία την υβριστική. Έχετε την ότι σκευωρώ ότι σε βάρος του τότε πρωθυπουργού. Όταν λοιπόν δημοσιεύεται αυτό, δεν δημοσιεύεται
εκεί και ως έτυχε. Όχι, κύριε Κωνσταντόπουλε. Πρώτον, δεν έχω ανάγκη υποβολέων. Λοιπόν, μιλάτε στους κυρίους συναδέλφους να μην ομιλούν. Άλλο αν δεν πρέπει να ομιλούν. Αλλά το δεύτερο είναι, αφήστε το θέμα της σκευωρίας, διότι το βιβλίο μου, όχι καλό, το βιβλίο μου γράφτηκε μετά τις παραπομπές. Ναι, κύριε, και σας διάβασα. Λοιπόν, πώς λέτε το θέμα που καταγγέλλεστε εσείς για σκευωρία και ανιέρη συνεργασία εκείνη την εποχή, δεν έχει σχέση με το βιβλίο μου. Όχι, το βιβλίο μου έπεται τον παραπομπόν. Είναι η πολιτική σας θέση και είναι ταυτόχρονα... η πολιτική μου θέση. Ναι, αλλά είναι αλλά και δεν η είναι όμως εκείνο. Μην μου πείτε ότι είναι εκείνο το οποίο έκανε να παραπέμψετε τον πρώην Πρωθυπουργό. Θέλετε να προχωρήσουμε. Όχι, διότι είναι μεταγενέστερο. Δεν θέλετε να μου απαντήσετε. Μεταγενέστερο. Κύριε Πέτσο, απαντήστε μου παρακαλώ. Δεν λέει ότι συνέβαλε. Δεν είπα αυτό. Είπε αυτό. Αλλά λέει ότι δημιουργεί μια εικόνα. Βεβαίω, εικόνα μπορεί να δημιουργεί. Πείτε μου λοιπόν. Όταν διατυπώνετε προς την κοινή γνώμη την απάντησή σας, με αυτό το βιβλίο δίνετε απάντηση στην παραπομπή σας, καταγγέλλετε τα κόμματα που σας παρέπεμψαν, μεταξύ των οποίων και ένας μεγάλος αριθμός των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλετε τα άλλα κόμματα και επίσης δίνετε και μια απάντηση στην δολοφονική απόπειρα που σας έγινε. Και λέτε, με επέλεξε κάποια σατανική νομενκλατούρα για εξυλαστήριο θύμα. Όχι, λέτε, όχι για την απόπειρα. Όχι, όχι, για την, για την ενοχοποίησή σας. Και επίσης αυτός ο Πρωθυπουργός με έκανε θύμα του. Είναι γενικός πολιτικός αφορισμός ή είναι καταγγελία, κύριε Πέτσο? Σαφώς είναι πολιτική θέση. Αναφέρω πουθενά κύριε για Πέτσο, την ευθύνη. Πείτε μου σας παρακαλώ. Είναι πολιτική θέση. Είναι καταγγελία ή δεν είναι? Είναι πολιτική θέση. Πολιτική θέση. Προχωρώ, προχωρώ. Εντάξει, ας το εκτιμήσουμε. Αυτό θα το εκτιμήσετε και εσείς φαντάζομαι. Είναι το βιβλίο ενός πρώην υπουργού και βουλευτού. Με τον τίτλο «Ενώπιον της ιστορίας και της δικαιοσύνης». Βέβαια. Είναι πολιτικό κείμενο, κύριε. Είναι καλοζυγισμένα. Είναι και προσεγμένο. Ναι. Δεν αναφέρω πουθενά για Δέκο που κατηγορεί το πρώην Πρωθυπουργός και λέω δεν απεδείχθηκα την διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας. Δεν αναφέρω ποτέ ότι πήρε χρήματα. Αναφέρω πουθενά τέτοιο πράγμα. Να προχωρήσω λοιπόν. Αναφέρω. Αφήστε, κύριε Πέτρο. Πολιτικός είναι καλοζυγισμένο. Δεν σας ερώτησα. Όχι, λέει ο κύριος Πρόεδρος. Ξέρετε κάτι όμως τι αναφέρετε? Μην κάνετε τέτοια ερωτήματα, γιατί θα σας πω και την άλλη όψη του ερωτήματος. Λέτε ότι σκοπίμως βάλανε το βακάλι να πούνε ότι εγώ παίρνω χρήματα για να μην αποκαλυφθούν εκείνοι που παίρνανε. Πώς το γράφω, όχι. Γράφω. Αυτό λέτε. Όλες τις. Ότι παίρνω εγώ. Δεν γράφω τέτοια πράγματα. Όχι, κύριε. Δεν γράφω. Λέτε ότι σκοπίμως πήγε ο βακάλις και με έφτιαξε εμένα εξυλαστήριο θύμα για να μην φανούν οι παράγοντες που είναι ένοχοι. Εγώ λέω από την αρχή ότι ο Βακάλης είναι εκείνος ο οποίος εξυπηρετούσε μία σκοπιμότητα. Αν θα φτάσουμε. Και βάζω δύο σκοπιμότητες. Κομματική σκοπιμότητα για εξυπηρέτηση πολιτικών συμφερόντων της στιγμής εκείνης ή περίπτωση καλύψεως της δικής του εκδοχής. Θα φτάσουμε και εκεί. Ένα το δύο συμβαίνει. Γιατί λέτε και κάτι ακόμη. Λέτε κάτι ακόμη. Δόθηκε έτσι η ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ να φτιάξει το σενάριο των αποδιοπομπαίων πράγων, ώστε να λάμψει η δική του αόριστη εντυμότητα. Προσέξτε, εσείς κατηγορείτε το ΠΑΣΟΚ πια. Εσείς, με την αόριστη εντυμότητα. Με την αόριστη εντυμότητα. Αόριστη σημαίνει δεν ξέρω ποιος μπορεί. Εδώ υπήρχαν αφίσες. Όχι την υπόψη σας, κύριε Κωνσταντόπουλε. Βεβαίως την αόριστη εντυμότητα. Υπάρχουν αφίσες υποψηφίων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, κύριε Πέτσο. Οι οποίοι γράφαν ψηφίστε έντιμους. Δεν ακούστε και έτσι. Ψηφίστε έντιμους. Εγώ ήμουν εκτός ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει αφίσα στην Αθήνα υποψηφίου βουλευτού, ο οποίος λέει ψηφίστε έντιμους. Το δέχομαι. Πώς θέλετε το... να αισθάνομαι εγώ να μην το γράψω? Λοιπόν, βεβαίως θα το γράψω. Αυτά είναι η εκτόνωση κάποιας θλίψης, οργής, απογοήτευσης ή είναι η καταγγελία, κύριε? Δεν ξέρω πώς κάνετε εσείς την διαφοροποίηση αυτή. Προχωρώ. Εγώ είμαι πάντως υποχρεωμένος να σας πω ότι το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα της φόρτισης εκείνης της εποχής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι πολιτικό κείμενο, είναι πολιτικές κρίσεις και δεν είναι καταγγελία για εισαγγελέα. Είναι καταγγελία για τα πολιτικά δεδομένα μιας εποχής. Ξέρετε όμως ότι αυτό το βιβλίο μένει και αυτό το βιβλίο διαβάζεται. Το απευθύνεται στην ιστορία και δικαιοσύνη, όπως σας είπε ο κύριος Πρόεδρος. Και έχετε την απέτηση αυτό που διαβάζει κανείς να το θεωρήσει ως την τεκμηρίωση μιας δικιάς σας. Μιας δικιάς σας, κύριε Πέτσο, μου επιτρέπετε, ποινική η ηθική, η πολιτική, η κοινωνική και η ποινική ευθύνη δεν είναι εξ αντικειμένου. Σχετίζονται. Άμα σχετίζονται, λοιπόν, τότε τα όρια της δεν θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε, λοιπόν. Θα τα βρούμε. Για πείτε μου, σας παρακαλώ. Έχουμε ένα γεγονός, το οποίο εμένα με εντυπωσιάζει. Και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ερώτησε.
κάποια στιγμή που ο Κοσκοτάς ενδιαφέρεται να πιέσει την κυβέρνηση, χρησιμοποιεί ένα χαρτί που είναι πλαστό. Και σε αυτό το χαρτί έχει ορισμένα ονόματα. Μάλιστα. Μεταξύ των οποίων είναι το δικό σας. Του διαδηλωμένου εχθρού του, του κυρίου Λιβάνη, το δικό σας όνομα και κάποια άλλα ονόματα. Του Γεωργίου Παπανδρέου και ονόματα δύο ιδιωτών. Μάλιστα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό το πλαστό χαρτί απετέλεσε αντικείμενο ενημερώσεως του κυρίου Παπανδρέου, όπως τουλάχιστον εκ των υστέρων είπε και ο κύριος Κουτσόγερος και ο κύριος Παπανδρέου. Και καθ' υπόδειξη του κυρίου Παπανδρέου παρεδόθη στον Γεώργιο Παπανδρέου. Και ο Γεώργιος Παπανδρέου για ορισμένες μέρες έκανε έναν έλεγχο στην Αμερική, πήρε κάποιες απαντήσεις δικηγόρων του. Κι εγώ. Αν επιτρέπετε. Κι εγώ έκανα έλεγχο. Αν επιτρέπετε να σας ρωτήσω. Και στις 28 Οκτωβρίου του 1988 έκανε μια συνέντευξη. Και εσείς το πληροφορηθήκατε από την συνέντευξη. Σας ερωτώ, εν ενεργεία υπουργός, γιατί δεν ενημερωθήκατε εσείς από τον τότε αντιπρόεδρο ή από τον πρωθυπουργό? Είναι η απορία και η πίκρα μου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν ενημερωθήκατε. Όχι. Μάλιστα. Από κανέναν δεν ενημερωθήκατε. Δεν ενημερωθήκατε από κανέναν. Και όπως γνωρίζετε, ενεργεί... και το είπαμε κάτι τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Έγινε μήνυση κοινή. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και βάλαμε μάλιστα και μηνυωμένους δύο. Είναι όμως. Ναι, βάλαμε. Τον Γιώργο Κοσκοτά. Και κάθε άλλον υπεύθυνο. Υπεύθυνο. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς αφού προέρχεται ένα πασιμανός πλαστό χαρτί. Σύμφωνοι. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι σε εκείνη την περίοδο είστε εν ενεργεία υπουργός. Και ο αντιπρόεδρος και ο πρωθυπουργός έχουν ένα χαρτί πλαστό, ξεπλαστό, το οποίο αποτελεί αντικείμενο έρευνας και αποτελεί στοιχείο πολιτικού γεγονότος. Γιατί αποκλείεστε τις ενημέρωσεις εσείς, μου είπατε, είναι και, το δικό σας, και η δική σας απορία. Να προχωρήσω. Από ποιους δεν ενημερωθήκατε ή από ποιους έπρεπε να ενημερωθείτε? Από όλους τους εμπλεκομένους. Από όλους τους εμπλεκομένους. Και από τον Γεώργιο Παπανδρέου και από τον τότε αντιπρόεδρο και από τον... Να προχωρήσω στη συνέχεια. Ο κύριος Βακάλης εμφανίζεται και κατά την δίγηση τη δική του, ύστερα από ραντεβού που του έκλεισε ο κύριος ένας στέλεχος τότε, δικηγόρος και στέλεχος του Πασόκ και είναι ευρωβουλευτής, πηγαίνει και λέει, ο Πέτσος, για τον μόνον για τον οποίο είμαι σίγουρος ότι έπαιρνε χρήματα, είναι ο Πέτσος. Όχι έπαιρνε, ότι πήρε. Ό,τι πήρε. Ό,τι πήρε. Συγκεκριμένη. Ό,τι πήρε. Ναι, ναι, ναι. Όπως το λέει και όπως έχει αποσαφινιστεί. Είναι γνωστό σε όλους. Είναι η δεύτερη ενέργεια και που... Και τον Οκτώβριο αυτό. Είναι η δεύτερη ενέργεια που γίνεται... Η δεύτερη ενέργεια που γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι δεν είναι? Αμέσως μετά. Αμέσως μετά. Πρώτον δεν ενημερώνεστε. Προσφέρεστε επομένως από πλευράς εντυπώσεων. Δεύτερον πηγαίνει ο Βακάλης και κατευθύνει την κατάθεσή του σε βάρος σας. Εσείς αντιδράτε, είστε υπουργός όμως. Μπορείτε να μου πείτε, εάν για σας ως εν ενεργεία υπουργό υπήρξαν δηλώσεις από πλευράς του τότε πρωθυπουργού, οι οποίες με τον οποιονδήποτε τρόπο να έλεγαν, τι λέτε για τον Πέτσο? Όχι, δεν υπήρξαν δηλώσεις. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γι' αυτό πήγα και υπέβαλα την παρέτησή μου. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Σας το λέω διότι στη Βουλή κάνετε μία αναποστροφή στις 18 Ιουλίου 1989, πάρα πολύ δραματική και απόλυτα σεβαστή για μένα. Και βγαίνει ο πρώην Πρωθυπουργός και αναφέρει σε συνεντεύξεις ότι είναι ψευδομάρτυρες οι άνθρωποι του φίλου του, του κυρίου Λούβαρη. Βγαίνει η επικαιρότητα και λέει υπόθεση Ντρέιφους για τον Βουρνά με αλληλοκατηγορίες με τον Γαλιανό πως μοιράζονταν. Βγαίνει και λέει τον τιμό τον άντρα για τον κύριο Τόμπρα ότι η δικαιοσύνη έκανε λάθος και προφυλακίστηκε. Έρχεται η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και βάζει στο συνδυασμό τον κύριο Ακριβάκη, εξαίρετος άνθρωπος. Εγώ πιστεύω ότι κακώς κατηγορείται σαν διοικητής ενός οργανισμού. Αλλά αυτοί οι διοικητές δεν είναι ένοχοι? Είναι ένοχος ο προϊστάμενος υπουργός των Τρών Δέκο? Ψευδομάρτυρες είναι για τον φίλο αυτός που είδε να πετσικάρει το Πάμπερς για να βγαίνουν τα πεντοχίλιαρα? Σε μένα δεν είδε κανένα σωματοφύλακα αν ήταν λεφτά. Είπαν δεν ήταν λεφτά. Δεν ξέρουμε τι ήταν μέσα. Εκφράζεται μια απορία. Δεν είναι λογική. Δώσατε απάντηση σε αυτήν την απορία. Δεν είναι λογική. Ξέρετε. Όταν έγινε η παραπομπή μου και από μερικούς βουλευτάς του ΠΑΣΟΚ, ναι, κύριε, για το ίδιο θέμα που ήταν αθώος ο πρώην Πρωθυπουργός, ήμουν εγώ ένοχος και άξιζε δικαστικής έρευνας το θέμα, δεν είναι απορία. Επομένως λοιπόν να σας ρωτήσω, αυτές τις ενέργειες θεωρείτε ως ενέργειες οι οποίες σας εξέθεσαν ως εξυλαστήριο θύμα? Βεβαίως, δεν είναι και ενέργειες. Λοιπόν, αυτές οι ενέργειες από πού προέρχονται? Από τα συγκεκριμένα άτομα τα οποία αναφέρατε εσείς. Μάλιστα. Επομένως, δεν κάνετε μία καταγγελία ότι σας προσφέρουν ως εξυλαστήριο θύμα? Υπόθεση όμως. Κάτω. Να προχωρήσω. Υπόθεση κάτω. Καλώς. Να προχωρήσω. Άμα το ξέρατε, θα το έλεγα και η Κωνσταντόπουλε.
Είχα λόγους να μην το πω τότε στη Βουλή. Κύριε Πέτσο, θέλετε να είμαι ειλικρινής μαζί σας? Απολύτως, γιατί βασανίζομαι να βρω τον συνεκτικό κρίκο κάποιων συγκεκριμένων τοποθετήσεων. Διαφορετικό χαρακτήρα έχει η απολογία σας εδώ, διαφορετικό χαρακτήρα είχε η απολογία σας στην Βουλή, διαφορετικό χαρακτήρα έχουν οι απολογίες σας στις επιμέρους ανακριτικές πράξεις. Έχει διαφορετικό όσον αφορά την πολιτική κρίση. Κοιτάξτε, για τα θέματα αυτά. Θέλετε πιστεύετε να... ότι έχει διαφορετικό πολιτικό? Να προχωρήσω. Όχι. Να προχωρήσω. Δικονομικά που έχει. Να προχωρήσω. Να προχωρήσω. Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Όταν με ειρωνεύονται. Μόνο εσείς. Όταν με ειρωνεύονται, περιμένω από εκείνον που με ειρωνεύεται να πει ναι, σας ειρωνεύτηκα. Όχι, δεν σας ειρωνεύτηκα. Για ποιον το λέτε αυτό, κύριε Κωνσταντόπουλε? Για εσάς, όταν ειρωνευτήκατε τους κατηγόρους. Σας ειρωνεύτηκα. Βεβαίως. Σε ποιο σημείο, κύριε Κωνσταντόπουλε? Είπατε θράσος να το γράψουν οι κατηγόροι. Λυπάμαι τους κατηγόρους. Το κατηγορητήριο είπα. Εντάξει. Εντάξει. Να προχωρήσω. Λυπάμαι για το δύσκολο ρόλο που έχω. Βεβαίως. Να προχωρήσω και βεβαίως. Διότι ο Κοσκοτάς για μένα ήταν αναξιόπιστος όταν είπε ότι δεν μου έδωσε χρήματα. Για τους άλλους που ενοχοποιούσε ήταν αξιόπιστος. Άλλο, όχι σε εμάς. Ποιος, σε μένα? Την άποψη θα την ακούσετε τον κατηγόρο όταν θα αξιολογήσουμε τον Κοσκοτά. Όχι εκ προημίου. Όταν θα γίνει η αξιολόγηση. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Να απαντήσω κι εγώ εις τις ειρωνίες. Με το κατηγορητήριο, λέω. Να προχωρήσω. Ακούστε, κύριε Πέτσο, εγώ σέβομαι αυτά που λέτε και ψάχνω να βρω πραγματικά ορισμένα πράγματα. Για εξηγήστε μου, παρακαλώ. Λέτε σε ένα σημείο στη Βουλή ότι... Είναι καθαρός πολιτικές ερωτήσεις. Έγινε Βουλή, κύριε Πρόεδρε. Καλώς. Αφήστε, κύριε Πέτσο, να σας πω τώρα, να σας ρωτήσω. Οι πολιτικές ερωτήσεις δεν είναι όταν ρωτάνε οι κατηγορίες. Αλλά μοιραίως, εφόσον ορισμένα πράγματα που ελέγξαν στη Βουλή έχουν κάποια αξία. Αξία. Αυτά όχι στο κατηγορητήριο το δικό μου. Κύριε Πέτσο, έχουν μια αξία και για το κατηγορητήριο το δικό σας και έχουν μια αξία αμφίπλευρη. Σύμπαν. Επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι έχουν και για εσάς αμφίπλευρη αξία. Και υπερασπιστική και επιβαρυντική. Γιατί Βουλή, κύριε Πρόεδρε? Ειλικρινά. Δικαστήριο. Λοιπόν, να πω κάτι, κύριε Πέτσο, που θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς ηρωθήκατε τον Απρίλιο του 1987 για το θέμα της Πανίνης, έτσι δεν είναι? Όχι. Πότε? Το Μάρτιο. Το Μάρτιο. Στα Μαρτίο. Δεύτερη συνάντηση είχατε? Νομίζω πριν από την προσφυγή, κατά την προσφυγή. Μάλιστα. Ή μετά την προσφυγή. Εσάς σας είδε ο κύριος Βαρλάμης για λογαριασμό της γραμμής? Όχι. Ή ο κύριος Ματζουράνης? Όχι. Με είδε ο κύριος Ματζουράνης, με είδε. Ο κύριος Ματζουράνης. Αλλά βεβαίως δεν συζήτησε μαζί με το θέμα, δεν το έχω γράψει εγώ. Με συγχωρείτε, λέτε στην Βουλή ότι αυτή την απόφαση είχε υποχρέωση ο νομάρχης Ανατολικής Αττικής να την εκτελέσει. Mm. Δεν την εκτέλεσε ποτέ για της κυρίας Παπαμιλώ την απόφαση. Ο νομάρχης διαφωνούσε με την υπουργική απόφαση. Αν ο νομάρχης συμφωνούσε δεν θα υπήρχε πρόβλημα να κατηγορούμε εγώ σήμερα. Και επειδή διαφωνούσε ο νομάρχης, η απόφαση δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί. Δεν υλοποιείτο. Δεν ξέρω ποια ραντεβού έγιναν και πώς έγιναν, αλλά σημασία έχει ότι είπα στη γραμμή να κάνει προσφυγή προς τον Υπουργό, όπως προβλέπει ο νόμος, και έγινε αυτή η προσφυγή. Μπορεί. Μπορεί να το είπα. Ακούστε. Για μένα έχει μία σημασία και άμα έχει σημασία. Εγώ σαν τόπολη σας λέω ότι μπορεί να το είπα και μπορεί και να μην το είπα. Επομένως. Ποια είναι η νόμιμη οδός, είναι η προσφυγή. Επομένως. Μπορεί μάλιστα να μην το είπα εγώ και να το είπαν και οι υπηρεσίες. Και λέγοντας στη Βουλή, είπα να είπα εγώ. Ποια είναι η νόμιμη διαδικασία ή στην πράξη, να ξέρει η προσφυγή. Επομένως, αν εσείς το είπατε. Το γράφει άλλωστε η απόφαση από κάτω. Αν επιτρέπετε. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί να το είπα. Εάν το είπατε, η συζήτηση είναι για την προσφυγή. Είναι για την απόρριψη της αίτησης. Δεν μπορεί να είπατε ξαφνικά κάντε προσφυγή χωρίς να έχει προηγηθεί η συζήτηση. Δεν ξέρω τι είχε γίνει και αν είπα, εφόσον γράφει η κοινοποίηση στην γραμμή της απορριπτικής απόφασης τον Απρίλιο του νομάρχου να υποβάλλετε προσφυγή, να είπα ναι, κάντε προσφυγή. Αν το είπα στο τηλέφωνο στον κύριο Ματζουράνη, αν το είπε άλλος και όχι εγώ, αν το είπαν οι υπηρεσίες, αν το είπε ο Γενικός Γραμματέας, δεν το εντιμούμε. Σας ερωτώ γιατί θέλω να έχω την άποψη τη δική σας. Ναι, δεν το έθιμομαι. Εάν είπατε στη γραμμή κάντε προσφυγή και είναι η προσφυγή από τις οποίες αποφανθήκατε, σημαίνει ότι έγινε όχληση σε εσάς προγενέστερη. Και τους είπατε, κάντε αυτό. Καμία προγενέστερη όχληση. Τότε πώς το είπατε? Μα
Η κοινοποίηση η οποία υπάρχει κάτω λέει να κάνετε προσφυγή. Πώς το είπα. Μα κοιτάξτε, λέτε, είπα εις τη γραμμή μετά την άρνηση του νομάρχη να εφαρμόσει την απόφαση της κυρίας Παπανδρέου, ναι. Λέτε ο ίδιος, είπα στη γραμμή κάνετε προσφυγή. Μπορεί να το είπα. Και ακολουθεί. Το και πότε έγινε η προσφυγή? 22 Μαΐου. Επομένως έχετε μία συνάντηση προγενέστερη. Δεν τον θυμούμαι αν υπάρχει συνάντηση. Καλώς. Ούτε έχει προκύψει, δεν το ξέρω. Να προχωρήσω και σε κάτι άλλο ακόμη. Δέχομαι αυτά που είπατε για το πολεοδομικό μέρος, για το μέρος της αρμοδιότητας του ΠΕΧΟΔΕ, για όλα αυτά, για το μέρος της αρμοδιότητας του Υπουργείου Βιομηχανίας. Προκύπτουν και από χαρτιά, θα τα αξιολογήσουμε όλοι. Τα νομικά είναι και ζητήματα τα οποία το δικαστήριο τα ξέρει καλύτερα από όλους μας. Σας διαβάζω την απόφασή σας. Η απόφασή σας είναι: αποδεχόμαστε την υπαριθμών 3229 κάθετος 22587 προσφυγή της ΑΕ γραμμή. Τελεία. Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπαριθμών ΔΒΦ 142270 της 1ης 8ου 85 αδείας μηχανολογικής και κτηριακής επέκτασης. Αποδέχεστε την προσφυγή. Mm-hmm. Εγκρίνετε την άδεια του 85 περί κτηριακής και μηχανολογικής επέκτασης προκειμένου να επιτραπεί η κτηριακή επέκταση με παρέκκληση καθύψους 3,5 μέτρου. Αυτό δεν είναι στην αρμοδιότητά σας. Όχι. Γιατί το γράφετε? Για να πιστεί ο νομάρχης ότι πρέπει να εκτελείται σε αποφάσεις των υπουργών. Τι σας ενδιαφέρει εσάς? Πολύ. Των άλλων υπουργών? Όχι. Ο νομάρχης να πιστεί ότι πρέπει να εκτελέσει την απόφαση του υπουργού. Μάλιστα. Ναι, αλλά είναι του άλλου υπουργού. Και εσείς του δίνετε αναρμοδίως, του δίνετε αναρμοδίως μέσα στην δική σας απόφαση. Όχι, δεν του δίνω το υπουργού. Όχι, δεν του δίνω το υπουργού. Το δίνω στον νομάρχη, νομάρχη για να βγάλει απόφαση ο νομάρχης. Συγχωρείτε, ναι, αλλά εσύ. Και η απόφαση αυτή να πάει στο Συμβούλιο μαζί με το άλλο αίτημα για την πολεοδομική παρέμβαση. Όχι, καλώς κύριε Γκρουμπέ. Ο νομάρχης τη βγάζει την απόφαση. Εσείς λέτε την άποψή σας. Εγώ την ακούω. Δεν μπορώ να σας πω αν την δέχομαι ή αν την απορρίπτω. Δεν θέλω να μου πείτε ότι δέχομαι. Σας λέω, άκουσα το επιχείρημά σας. Παρακαλώ. Καλώς πρωτού τελειώσω. Ο νομάρχης βγάζει την απόφαση αυτή μετά. Ναι, κύριε Πέτρο. Εγώ στον νομάρχη επιβάλλω να δεχθεί κάτι που δεν εδέχεται. Ναι, κύριε Πέτρο. Και είναι νόμιμο και το οποίο είχε βγάλει προγενέστερα άλλη φουλό. Αλλά η αρμοδιότητα η δική σας επί της προσφυγής ήταν: αποδεχόμαστε την προσφυγή. Και εγκρίνουμε προκειμένου να. Γιατί? Προκειμένου ο νομάρχης να πιστεί ότι έπρεπε να ακολουθήσει την εντολή του. Το ξέρετε όμως ότι αυτό το διπλό αίτημα ήταν και περιεχόμενο της επιστολής και του υπομνήματος Κοσκοτά. Όχι, δεν το ξέρω. Βέβαια. Δεν με ενημέρωσε ο τότε πρωθυπουργός. Δεν με ενημέρωσε, δεν το ξέρω. Θέλετε, κοιτάξτε, δεν το ξέρω. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τόσο δύσκολη η υπόθεση και έχει τέτοιες πλευρές που επίδειξη πνεύματος μπορεί να κάνουν όλοι οι παράγοντες δίκης. Με συγχωρείτε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Δεν σας είπα ότι σας είπε ο τότε πρωθυπουργός. Ξέρω εγώ το κείμενο της επιστολής. Δεν σας είπα. Το βλέπω εσύ την γραφή. Δεν σας είπα. Κύριε Πέτσο, τι γράφει? Ειλικρινά σας λέω. Ο διάλογος μεταξύ ενός κατηγορουμένου πολιτικού προσώπου και απλού ανθρώπου και ενός ανθρώπου ο οποίος πρέπει να αποφανθεί περί αυτού εισηγητικά, μες, είναι πάρα πολύ βασανιστικός και για τους δυο. Μην τον αδικούμε λοιπόν. Εντάξει. Κυρίως για εσάς. Μην τον αδικούμε. Έτσι είναι. Με μία ανεπίδειξη πνεύματος με την οποία μου απαντάτε. Με συγχωρείτε κύριε Κωνσταντόπουλε. Εντάξει, εσείς το έχετε σέβομαι. Πνεύμα και το, το σέβομαι, τους κατηγορουμένους που η θέση τους είναι πολύ δυσκολότερη. Δεν το κάνω. Γιατί στο τέλος θα θέλετε να λυπηθούμε τους κατηγόρους. Με συγχωρείτε, όχι. Διαβάστε τι λέει στον Παπανδρέου ο Κοσκοτάς. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Όχι, με συγχωρείτε, δεν έκανες ερωτήσεις. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Τι λέει ο Παπανδρέου? Εντάξει, κύριε, εντάξει, αφήστε, θα πω την άποψη. Όχι, τι λέει ο Παπανδρέου να πω. Εγώ τι λέει ο Κοσκοτάς στον Παπανδρέου. Θέλω την εξήγησή σας, μου είναι χρήσιμη. Τι λέει? Μου αρκεί ότι δεν το έχετε υπόψη σας το υπόμνημα. Περιοριστείτε σε αυτό. Και από εκεί και πέρα αφήστε με να κάνω και εγώ τη δουλειά μου. Βέβαια. Σας είπα ότι πρέπει να την κάνω. Λοιπόν, πού το γράφει όμως, γιατί δεν το διαπιστώ. Έχει καλή ερώτηση, κύριε. Όχι, κύριε Πρόεδρε, τελείως. Η κύριε συνάδελφε. Πάντως δεν το γράφει η επιστολή. Το υπόμνημα που συνοδεύει την επιστολή. Το υπόμνημα που συνοδεύει γράφει προσέφυγε πάλι στο Υπουργείο Βιομηχανίας. Δέστε στο τέλος μέρος. Και αυτή τη στιγμή αναμένει την αποφασή του. Δέστε στο πίσω, στο πίσω. Αφήστε το, θα το αξιολογήσουμε, δεν είναι. Όχι, μα δεν το ξέρω εγώ. Όμως δεν το αξιολογήσετε. Αυτό. Όταν αγορεύσα θέλω να το ξέρω. Δεν το ξέρετε αυτό. Το καταγράφω ότι δεν το ξέρετε. Ανεγνώστη μάλιστα. Υποβάλαμε νέα αίσθηση και εκκρεμή απόφαση από τον Υπουργό κ. Πέτσο. Άλλο σημείο. Αυτό δεν το.
Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν το ξέρω. Εδώ κατετέθη όμως ότι ήξερα εγώ για το αυθαίρετο κτίσμα και διαπιστώνεται ότι το κτίσμα το αυθαίρετο διεπιστώθη, δεν διεπιστώθη ούτε στις 20 του μηνός. Κύριε Πέτσο, είπατε ότι ο Κοσκοντάς έστειλε το σημείωμα αυτό το πλαστό της Μέρι Λίντς. Το εδέχτηκε ότι είναι προελεύσεως Κοσκοντά αυτό? Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό, κύριε. Μα είπατε ότι ο Κοσκοτάς έστειλε με τον καθηγητή Μεταξά και με τον Ματζουράνη το έγγραφο αυτό της Μέρι Λίντς εις τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως. Και μόλις κάναμε εμείς τις μηνύσεις, μάλιστα των μηνύσεων, υπήρξε μία ανακοίνωση του Κοσκοτά ότι το έγγραφο αυτό δεν είναι δικό του, είναι δικό του αλλά δεν αναφέρει τα ονόματα αυτά. Α, δεν το ονόματα. Εσείς απεδέχτηκε αυτή τη δήλωση του Κοσκοτά? Ακριβώς γι' αυτό οι τρεις που συνεγκεντρώθημεν την ημέρα εκείνη στο γραφείο του Γενικού Διευθυντού του κυρίου Λιβάνη, βάλαμε πέραν της μηνύσεως εναντίον Γεωργίου Κοσκοτά και πιθανούς άλλους. Ναι, όχι, όχι, όχι. Ήκουσα από το στόματό σας λεγόμενον ότι ο Κοσκοτάς έδωσε αυτό το σημείωμα εις τον καθηγητή Μεταξά και εις τον Ματζουράνη για να το μεταφέρουν εις τον αντιπρόεδρο τότε. Το χαρτί. Ναι, το χαρτί αυτό. Το οποίο όμως ο Κοσκοτάς ισχυρίζεται, ισχυρίστηκε τότε, εκείνη δηλαδή, την εποχή, ότι έστειλε το σημείωμα αλλά δεν αναφέρονται τα ονόματα αυτά. Ναι, θέλω να πω, δέχεστε ότι πράγματι μετεφέρθη η εντολή του Κοσκοτά το σημείωμα ότι μετεφέρθη, των προσώπων αυτών. Ότι μετεφέρθη το χαρτί βεβαίως, αυτό είναι γεγονός. Από ό,τι έχει προκύψει. Η ερώτησή μου κατατείνει στο εξής. Επειδή αποδίδεται εις τον Βακάλη ότι ο Βακάλης εξ ορισμένων κινήτρων που τον αφορούν κινούμενος περιέλαβε και το όνομά σας ως χρηματιστέν από τον Κοσκοτά, ως πρόσωπον το οποίο πιθανώς έλαβε χρήματα από τον Κοσκοτά. Και η απορία μου είναι η εξής. Ότι άκουσε από τον Κοσκοτά. Ναι, άκουσε από τον Κοσκοτά. Η απορία μου είναι η εξής. Εάν ο Κοσκοτάς έστειλε πράγματι αυτό το σημείωμα με αυτό τον υπενικτική, με αυτή την υπενικτική αναφορά του ονόματός σας εις τον Κουτσόγιωργα τότε τον αποθανόντα, τότε υπάρχει μία συγγένεια μεταξύ των ισχυρισμών Βακάλη και Κοσκοτά. Μιλώ περί υπενικτικής αναφοράς του ονόματός σας. Εάν λοιπόν ο Κοσκοτάς το διέλαβε έστω υπενικτικός, τότε ο ισχυρισμός του Βακάλη ίσως δεν θα απέχει τουλάχιστον από τις προθέσεις του Κοσκοτά ως υλοποιήθησαν με το έγγραφο της Μέρι Λίντς. Θέλω να πω δηλαδή, ναι, υπάρχει μία... Μετά έγινε όμως ένα ολόκληρο... συσχετισμός λιγάκι περίεργος. Ολόκληρο θέμα έγινε όμως που μετά. Δεν υπάρχει σχετισμός, διότι αναφέρονται... Που δεν συνδέει τον ισχυρισμό του Βακάλη με κίνητρα διαφορετικά από εκείνα του εάν του ενεπιστεύθη πράγματι ο Κοσκοτάς. Θα μου επιτρέψετε, αυτό εννοώ. Θα μου επιτρέψετε κύριε Πρόεδρε να σας πω ότι αυτό το έγγραφο αναφέρεται και είναι πλαστό ασυφανώς. Διότι είναι, είναι πλαστόν... Ναι, λοιπόν, ο Κοσκοτάς ισχυρίζεται ότι έστειλε το έγγραφο αλλά δεν αναφέρει τα ονόματα. Μέσα εκεί υπάρχουν ονόματα τα οποία δεν είχαν σχέση με τον Κοσκοτά. Μάλιστα. Καμία. Όπως είναι του κυρίου Λιβάνη. Όπως είναι του κυρίου Γεωργίου Παπανδρέου υπό την έννοια ότι πήρε χρήματα. Κανείς δεν το καταθέτει αυτό. Υπάρχει και του Πέτσου. Που προφασίζει το Κοσκοτάς ότι δεν το έκανε αυτό στο σημείωμα αυτό. Όταν λοιπόν συγκεντρωθήκαμε και κάναμε τη μήνυση, είπαμε μήπως έχει γίνει στο δρόμο το έγγραφο αυτό. Να βάλουμε και άλλους πιθανούς συμμετόχους. Δηλαδή υπ' αυτήν την έννοια, εγώ αποσυνδέω το έγγραφο σε σχέση με τη συζήτηση που λέει ο Βακάλης ότι έγινε τον Οκτώβριο. Καλώς. Τώρα είπατε ότι ο τύπος τότε σας απέδωσε, αδίκως ίσως, την χαρακτηρισμό, μπήκαν μας λέτε με κεφαλαίους τίτλους εκεί, με πελώριους τίτλους, μια μας επεδείξατε μου φαίνεται και κάποια εφημερίδα, αβάντα Κοσκοτά, από εκ μέρους σας δηλαδή.
αβάντα. Όχι, όχι, αυτό όχι, είναι για την περίπτωση της Παλίνης. Για την Παλίνη μιλάμε. Για την Παλίνη, τη στιγμή κατά την οποία δεν υπήρχε απόφαση Πέτσου για το θέμα της Παλίνης και τη στιγμή που ο Πέτσος δεν είχε καν το φάκελο της υπηρεσίας. Είχατε λοιπόν ένα... Αλλά υπήρχε μια προϊστορία, κύριε Πρόεδρε. Όχι. Μια προϊστορία με την εφημερίδα. Δείτε τι θα ερωτήσω. Τι θα ερωτήσω. Είχατε λοιπόν ένα δεδομένο ότι ο τύπος σας παρουσίαζε αδίκως ως προωθών συμφέροντα κοσκοτά. Συγχρόνως επρόκειτο να επιληφθείτε επί μιας υποθέσεως κοσκοτά που αφορούσε την Παλίνη. Αυτή η τίτλη, αυτή η επίθεση του τύπου εναντίον σας δεν έπρεπε να σας καταστήσει προσεκτικό στις κινήσεις σας κατά την διαχείριση των συμφερόντων κοσκοτά. Βεβαίως. Όμως. Και ήμουν προσεκτικός. Όμως. Επί ενός θέματος το οποίο ήταν στασιαζόμενο ή εριζόμενο, πώς θέλετε πάρτο, ή ελαφρώς αμφισβητούμενο. Βλέπετε ο νομάρχης ότι απορρίπτει επί μόνος και εξακολουθητικός μια αίτηση την οποία θεωρεί ως μη νόμιμη. Όχι όμως οι υπάλληλοι του Υπουργείου, όχι ο νομικός σύμβουλος. Όχι οι υπάλληλοι. Βλέπετε όμως ένα νομάρχη ο οποίος τέλος πάντων ανήκει και στον χώρο, τον πολιτικό χώρο, στον οποίο κατά κάποιο τρόπο να εμφανίζεται τότε ως προσκύμενος και ο Κοσκοτάς και εν πάση περιπτώσει αντιδρά ο νομάρχης. Έχετε τον τύπο, την πολεμική του τύπου. Και το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Ναι. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Το συγκεκριμένο έστω. Και περιμένει κανείς να επιδείξετε μια άκρα προσοχή. Αντ' αυτού τι κάνετε. Έρχεστε τώρα, βγάζετε την απόφαση. Ομιλείτε, δεν στέκεστε στην παραδοχή. Όπως παρατηρήθηκε από τον κύριο κατήγορο. Προβαίνετε περαιτέρω σε έγκριση της αδείας. Και μάλιστα αναλαμβάνετε και ένα κίνδυνο. Διότι ομιλείτε περί εγκρίσεως της αδείας αναφερόμενος σε ύπαρξη λειτουργικών λόγων που επέβαλαν την καθύψος έτσι, και κατά παρέγνηση καθύψος πρόοδων του κτηρίου. Τι να υποθέσει κανείς τώρα, ότι επρόκειτο περί κοντίτσιο γιούρις, δηλαδή ήταν ένας όρος, νομικός όρος, τον οποίο ήταν μια αίρεση δικαίου, δηλαδή ότι το δίδατε την έγκριση υπό την έννοια ότι αν πράγματι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις, τις οποίες τα ήλεγχε άλλος, εν συνεχεία, διότι εσείς λέτε εγκρίνω, διότι συντρέχουν οι λόγοι αυτοί. Βεβαίως. Δεν εφοβίστε πως παρασύρετε την διοίκηση. Όχι, δεν παρασύρετε. Εδώ έχω μια εγκριτική πράξη του Υπουργού κατά παραδοχή μιας προσφύγης και από εκεί και πέρα δεν έχω παρά να συμμορφωθώ. Όχι. Διότι δεν αποφασίζει η διοίκηση. Μα κοιτάξτε. Να σας απαντήσω. Έχετε... Θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω. Ναι. Δεν αποφασίζει η διοίκηση. Μάλιστα. Υπάρχει απόφαση προγενέστερη υπουργού, συναδέλφου μου. Μάλιστα. Την επαναλαμβάνω με σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών. Έρχομαι να εξετάσω κατά πόσον είναι νόμιμον το αίτημα. Ελέγχεται από το νομικό σύμβουλο. Απαντώ ναι, όχι ένα δημοσίευμα παράλογο. Όχι ένα δημοσίευμα παράλογο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δικαστή. Όχι. 100 δημοσίευματα παράλογα να είχα, θα ενέκρινα την περίπτωση αυτή. Διότι εγκρίνω σαν υφυπουργός βιομηχανίας. Μετά θα ελεγχθεί από ειδικό συμβούλιο με μηχανικούς που θα κάνουν αυτοψία αν υπάρχει αυθαίρετο ή όχι. Από αρχιτέκτονες και τελικά θα εγκρίνει ο υπουργός περιβάλλοντος. Δεν έγινε η διοίκηση. Καλώς, αντελήφθη. Για να παρασύρει μία απόφαση τη διοίκηση. Αντελήφθη τον ισχυρισμό σας. Παρόλο ότι εδώ μήπως έπρεπε να πριτανεύσει αυτό το λατινικό το απόφθεγμα περί ουξόρε, δε ουξόρε Τσέζαρης. Εγώ πάντως πίστευα και το δημοσίευμα της... Τέσσαρος. Ναι, τώρα, κοιτάξτε, με συγχωρείτε, τελευταίο, δεν υπήρχε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, να αισθάνομαι εγώ σαν τη γυναίκα του Κέσσαρα. Εκείνη τη στιγμή ήμουν υφυπουργός βιομηχανίας, ήξερα ότι παγίω στο Υπουργείο Βιομηχανίας εις όλες περιπτώσεις των παρεκκλήσεων δίδει άδειες. 100 δημοσιεύματα να υπήρχουν, πιστεύοντας και κάτι άλλο, το οποίο πρωτολέω. Ότι υπήρχε εκείνη την εποχή, το 1987, που έγινε η έγκριση αυτής της προσφυγής και η αντίληψη σε μένα, το οποίο είναι το μεγάλο χρονικό διάστημα, το είδα, ότι ήταν. Αντίθετα όχι, συμφέροντα άλλο. Συγκροτημάτων μία συγκεκριμένη εφημερίδα σε ένα άλλο συγκρότημα εκδοτικό. Ο κύριος Κοσκοτάς εμφανίζεται εδώ ως
μη έχουν κανένα δισταγμό να δωροδοκεί. Από κατώτατα μέχρι δεν ξέρω πόσο υψηλά κλιμάκια εμφανίζεται, λέω. Ήθελα να σας ερωτήσω, εσείς καλός ή κακός προέρχεται σε ορισμένες εξυπηρετήσεις το πρόσωπό μου. Όχι εξυπηρετήσεις, κύριε Πρόεδρε. Εξυπηρετήσεις πού? Εξυπηρετήσεις υπό την μορφή φερρυπίν εδώ της Παλλήνης. Μα δεν είναι εξυπηρέτηση, σε φίρμασα τον νόμο, κύριε Δικαστή. Έστω, τον διευκολύνει ότι είχε μια άρνηση του νομάρχου, έρχεται σε εσάς, επιτυγχάνει αυτό που ήθελε. Εντάξει, αν θεωρηθείτε, τώρα, θα θεωρηθεί εξυπηρέτηση, βεβαίως. Δεν θα σας ερωτήσω κάτι, βέβαια είναι άπτεται και της ευαισθησίας σας λίγο, αλλά ήθελα να ξέρω, αφού ήταν τόσο αδίστακτος σε προτάσεις, τόσο αδίστακτος, δεν υπελόγιζε τι. Έστω υπενικτικός σας έκανε καμία πρόταση να χρηματοδοτήσει, να σας διευκολύνει οικονομικό. Όχι. Όχι. Του εζήτησα όμως, είναι γεγονός, ένα δάνειο για την κατοικία. Το οποίο δεν ανακρίθηκε στο τέλος, διότι ήταν βαρύ. Και το τελευταίο που θέλω να σας ερωτήσω. Ελέγχθη εδώ για τις 10 και για τα ΕΛΤΑ ότι οι τοποφορίες όδευαν προς την, οι καταθέσεις όδευαν προς την Τράπεζα Κρήτης, διότι γίνονται ένα είδος ανεπισήμων πληστηριασμών, η Τράπεζα Κρήτης έδεται υψηλότερων επιτόκιων και όδευαν εξ αυτού του λόγου προς την Τράπεζα Κρήτης. Όμως ελέγχθη επίσης ότι αυτό έγινε το εν ώψη του γεγονότος ότι οι τοκοφόρες καταθέσεις ήταν οι προθεσμιακές. Έτσι δεν είναι? Οι τοκοφόρες όμως καταθέσεις ελέγχθη επίσης εδώ, μετέπιπταν μετά επταήμερων σε άνευ προς σε απρόθεσμες, σε όψεο δηλαδή. Για φανταστείτε τώρα αν υπήρχε μία, θα έλεγα, μεθοδευμένη κατάσταση κατά την οποία βάζουμε κατά τη υψηλότερων επιτόκιων, παίρνουμε, επιτυγχάνουμε την προσέλκυση των καταθέσεων δια της μεθόδου αυτής. Εν συνεχεία όμως οι καταθέσεις αυτές καθίστανται απρόθεσμες, άρα απτοκές. Δηλαδή ήταν μια μέθοδος προσελκύσεως που... μια μέθοδος που ίσως λέω, θα έπρεπε να είχε ελεγχθεί από τα ασκούντα εποπτείαν όργανα του δημόσιου τομέως. Δεν ξέρω τώρα από τον Υπουργό. Δεν κατηγορούμε γι' αυτό, κύριε. Μόνο για τα ΕΛΤΑ και στην περίπτωση αυτή ο κ. Βουρνάς δεν κατηγορείται και για άτοκες καταθέσεις. Αλλά σαν γενικό τα θέμα. Τα ΕΛΤΑ δεν ίσχυε αυτό. Αυτό που λέγω τώρα. Δεν κατηγορείται ο Βουρνάς σαν φυσικός αυτούργος, ηθικού αυτούργου που είμαι εγώ, για άτοκες καταθέσεις. Έχει απαλλαγή, έχει υπάρχει απαλλακτικό βούλευμα. Δεν μιλάω γι' αυτό. Αλλά γενικότερα. Για την προσέλκυση των καταθέσεων. Γενικότερα στην περίπτωση των ΕΛΤΑ υπήρχε το κύκλιο Γαλιανού, το οποίο εχειρίζεται αυτό το θέμα και ίσως άφηνε από ό,τι έχει διαπιστωθεί από τις καταστάσεις αυτές τις καταθέσεις να μεταπίπτουν για τους λόγους τόκων. Θα ήθελα να ξέρω εάν είστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη Δευτέρα ή θέλετε οι κύριοι κατήγοροι και οι κύριοι υπερασπιστές να προπαρασκευαστούν κάποιο χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, είναι απαραίτητη νομίζω προθεσμία και για μας και για τους κυρίους συμβόλους. Είναι το υλικό μεγάλο, τουλάχιστον ορισμένες εργάσιμες μέρες, 5 εργάσιμες μέρες να μας δοθούν. Συμφωνείτε? Απολύτως. Το θέμα είναι να μην ζητήσουμε άλλες 24 μετά όταν θα ορίσουμε. Τι 24? Αν σκάφει τις ώρες, μια μέρα. Τώρα θα ετοιμαστείτε, τώρα η απόψη είναι. Δεν φαντάζομαι. Αλλά άμα ακούσουμε 3 καταθέσεις, πρέπει και εμείς να ετοιμαστούμε λίγο. Έτσι. Λοιπόν, διακόπτομαι για τις 2 Δεκεμβρίου και ώρα 9:30. Ερωτήματα προς τους 2 κατηγορουμένους υπέβαλαν σήμερα οι παράγοντες της δίκης. Ο κ. Τσοβόλας αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των κατηγόρων βουλευτών
και εγκατέλειψε την αίθουσα. Επανήλθε όμως για να απαντήσει σε ερωτήσεις των δικαστών. Επανέλαβε ότι έκανε διορθώσεις στο σχέδιο που του υπέβαλε ο νομικός σύμβουλος του Υπουργείου, ο κ. Παπαχρήστου, που ήταν επωφελής για το δημόσιο και δυσχερής για τον επιχειρηματία. Υποστήριξε ότι ο δόλος για τον οποίο κατηγορείται δεν μπορεί να στηριχθεί με όσα κατατέθηκαν επί 8 μήνες στο δικαστήριο και ότι στα 8 χρόνια υπουργείας του στο Υπουργείο Οικονομικών ωφέλησε αντί να βλάψει το δημόσιο με τις πράξεις του. Ο κ. Πέτρος από την πλευρά του είπε ότι με το να δει τον Κοσκοτά σπίτι του δεν σημαίνει ότι παρανόμησε. Για το βιβλίο του υπογράμμισε ότι γράφτηκε κάτω από ειδικές συνθήκες, υπήρχε πολιτική φόρτιση, είπε, αφού είχε αποπνευθεί από τους συνδυασμούς του ΠΑΣΟΚ, είχε δεχθεί τη δολοφονική απόπειρα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη και είχε παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο κατηγορούμενος. Επομένως, όταν αναφέρεται σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν ευθύνες για το σκάνδαλο, δεν εννοεί συγκεκριμένα άτομα. Είπε πάντως ότι ένοχος είναι και ο πολιτικά ένοχος, αφήνοντας αιχμές για κύκλους του ΠΑΣΟΚ που τον ήθελαν εξηλαστήριο θύμα. Υποστήριξε ότι δεν πήρε καμία εντολή από τον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου, για να εξυπηρετήσει τον Κοσκοτά στο θέμα της Παλίνης και στις καταθέσεις των 10 στην Τράπεζα Κρήτης. Η δίκη θα επαναληφθεί στις 2 Δεκεμβρίου. Οι κατηγοροί βουλευτές και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ζήτησαν και πήραν αυτή την προθεσμία για να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους η μεν, τις υπερασπιστικές θέσεις τους η δε.